Δεν είναι καλησπέρα στο λαό σου. Τόση ώρα παλεύει εκεί πέρα με το live. Ακόμα δεν έχει ανοίξει. Είμαστε με τον Νίκο δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Και είμαστε σε μια φάση να βγούμε. Συντούσαμε τώρα, κάναμε μια κουβέντα. Να βγούμε ή να μην βγούμε τώρα. Ναι. Να αφήσουμε το χάλι να παίζει. Να ανοιχτό το κόκκινο φωτάκι εδώ. Τι? Την ώρα που γινόταν αυτή η κουβέντα, ήθελε να ανοιχτό το κόκκινο φωτάκι. Θα μου άρεσε. Α, δεν θυσκόντεσαι. Όταν ανοίγει το φωτάκι το κόκκινο, όχι, δεν τα λέτε. Θα μου άρεσε γιατί αυτό. Λέτε άλλα μετά. Τη νέα σεζόν, αν συνεχιστεί αυτή η παροδία με την βραδινή εκπομπή. Κάτσε ρε φίλε, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Ναι, όχι. Τη νέα σεζόν. Μπορούμε να κάνουμε μια. Ήταν δυνατό το πρώτο γκολ της Τουρκίας. Μπορεί να κάνουμε μια τέτοια εναλλακτική εκπομπή. Αυτός είναι δρόμα, ε. Ελεύθερο, ναι. Και να έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα 2 ώρες έρι. Ούτε... Για να ακούγονται και οι ψήθυροι, όπως λέει. Και οι ψήθυροι, όπως λέει και μια ψυχή, ρε παιδί μου, αυτό ακριβώς. Διάλειμμα, ανοιχτό το μικρόφωνο. Το δεν πειράζει. Κλασικά πήγε στη γωνία κάτω, ο Πασχαλάκης όταν πηγαίνει μπαλά κάτω. Έχει θέμα εκεί πέρα, ε. Ναι, στα χαμηλά έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι το. Για χίλιος πτέρνα. Το σημείο του που είναι χίλιος πτέρνα ακόμα και το κομμάτι των εξόδων το έχει βελτιώσει, λέω εγώ. Εκεί έχει θέμα. Να, χίλιος... Κάτω χαμηλά. Τέρνα. Αν έπαιρνε για τα κάτω χαμηλά βέβαια και είχε βελτιώσει και τι εξόδου. Θα έπαιρνε και τα κάτω χαμηλά. Θα ήταν στον Μπάουκ Νίκο και θα ήταν σε κάποια λούμα. Ακριβώς. Θα τον έπαιρνε ο Πεπ Γκουαρδιόλα εσύ, ξέρω εγώ. Αυτό. Ναι, εντάξει. Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Δεν το φάγαμε στο δεκάλεπτο αυτό το δράμα που ζούμε εκεί. Και έχει Ελλάδα-Τουρκία και κάτω, έτσι. Γιατί έχουμε Ελλάδα-Τουρκία και στο Survivor αυτή τη στιγμή. Έχουμε και ναι, στην μπάλα. Αλλά στο Survivor με έχουν ενημερώσει ότι δεν είναι πλέον Ελλάδα-Τουρκία. Είναι συνένωση ή τι. Ναι. Όλοι με όλου είναι η φάση πλέον. Οι ομάδες είναι ανάμεικτες. Ναι. Μια ανάμεικτη βάλη μου. Ακριβώς. Κατάλαβες. Μπουγάτσα ανάμεικτη. Αυτό το φιλικό το οποίο παίζεται σήμερα. Φιλικό προετοιμασίας για τα προβληματικά του Euro. Παίζουν και άλλοι φιλικά, γιατί εγώ από ό,τι είδα ούτε κάποιος άλλος παίζει σήμερα, ούτε αύριο παίζουν. Εμείς είμαστε χαζί. Μόνο εμείς το κάναμε. Μπορεί. Okay. Ήθελε ο Άγγελος. Είχα πάει και Ολλανδία, ε. Ναι, ήταν για καμιά εβδομάδα. Άρα, άπλεση έπορε, φίλε. Βέβαια. Και μείνει προετοιμασία. Έτσι κάνω. Και Τουρκία. Ναι, ναι, χαρά. Ναι, 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 ναι. Να χαρά. Εντάξει. Άπλες, φίλε. Μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν χάναμε και στη Βοσνία και το γύρισαμε, φίλε. Δύο. Βέβαια, εκείνο ήταν προκριματικός. Οκ, είχε λίγο μεγαλύτερο. Έτσι, μπορεί να είναι το γραφικό παιχνίδι, δεν το κάνω. Εντάξει, κίνητρο, ναι. Οκ. Να είχαμε να λέγαμε. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε. 8 και 11 Ιουνίου. 8 και 11 Ιουνίου. Με Ιταλία και Αρμενία, ναι. Μάλιστα. Σάββατο και Τρίτη. Ναι. Πρώτη Τρίτη με Ιταλία. Ρεπόρτερ, δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Παίζει ρόλο και με του δύο θα παίξει όπως και να έχει. Ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, Γρηγόρη Χατζηδάκη. Θα σου πω λίγο κάτι. Ναι. 4 βαθμούς δεν έχουμε. Στα δύο πρώτα μάτς. Τη Βοσνία που. Ναι. Που πήραμε το 2-2 και έπρεπε να κερδίσουμε κιόλας όπως πήγε το μάτς. Και, και με το Λουξεμβούργο. Λιχτενστάιν. Λιχτενστάιν ήταν. Ναι. Ναι. Καλά ξεκινήσαμε, εντάξει. Σε φτωχικές χώρες γενικότερα. Εντάξει, ναι, καλά είναι. Καλά ξεκινήσαμε. Μας και αφήσω ότι αυτά τα παλικάρια. Και στη Βοσνία. Όλα... Κάλεσε, θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας βασικό. Αυτό λέω. Γιατί τους πήρε κάτι φορά τους Βόσνιους μετά. Αυτό λέω. Τι έγινε, Γιάννη, θα ετοιμάσει από τώρα. Αν σκεφτείς επίσης ότι αυτά τα παλικάρια τα περισσότερα δεν έχουν και τρομερές εικόνες. Ούτε είναι μαζί πολλά χρόνια, οπότε. Κοίτα, τώρα η δεκάδα που είχατε βάσει σήμερα ο Αναστασιάδης είναι πολύ. Χαρακτηρίζει πειραματική. Πολύ πειραματική, ναι. Δηλαδή το έκτο πειραματικό τη. Δηλαδή πώς ξεκίνησε, γιατί εγώ πήρα χαμπάρι. Πασχαλάκης στο τέρμα, Μαυρίας. Μαυρίας Χάρης, έτσι. Ναι, ο Χάρης. Κούτρης στα μπακ. Ο Βαλεριάνος με τον. Στόπερ, ποιοι παίζουν. Βαλεριάνος με τον Κουρμπέλη σαν στόπερ. Ο Βαλεριάνος είναι και στόπερ. Όχι, απλά κάποιοι τον καθιέρωσαν ως στόπερ. Okay. Μάλιστα. Ναι, ο Σιώπης με τον Σάμαρη στα χαφ. Να του ο Σιώπης τώρα τα δεξιά. Κάτι έχει κάνει εκεί πέρα. Ο Πέλκας πίσω από τον. Ποιον έχουμε φορ. Κουλούρι. Τον Κουλούρι. Ο Μασούρας στα δεξιά και ο Φορτούνης. Όχι, ο Πέλκας αριστερά, Φορτούνης 10. Ο Μαυρίας δεξιμπάκρε. Ωραία. Μαυρίας δεξιμπάκ. Μέχρι να καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, 2-0 στο δεκάλεπτο το παιχνίδι. Πάμε, σημαντική δικασία. Έχει κόσμο το γήπεδο από την πλευρά. Εντάξει, δεν είναι γεμάτο. Αλλά αν παίζαμε εμείς. Εντάξει, νομίζω. Δηλαδή, αν παίζαμε στο Άκα, δεν νομίζω να είχαμε καμιά 5.000 κόσμο. 15 βαριά να έχει. 15! Σε φιλικό, καλά. Πολλά είπα, ε. Καλά, 15 έχει με την Ιταλία επιτυχία θα είναι. Με την Ιταλία θα έχει κανένα 20, εντάξει. Καλά. Φαμπίου Κουαλιαρέλα και δεν σημαίνει. Κουαλιαρέλα, φίλε, το έπαιξε τελευταίο το παιχνίδι, αυτό ήταν. 40 χρόνων έγινε. Δεν θα παίξει άλλο. Νομίζω πω όχι. Πρέπει να παίξει τελευταίο παιχνίδι. Αλλά έκλεισε καλά. Κάτι έξι. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Κοντά στο 3-0, όχι, από μακρύ μια μήνα. Και τι γίνεται, Αλονίκο, για πες. Τίποτα, φίλε. Φίλε, με χαρά η Βατάσο Ρανιακό κατά λάθος πριν. Πού? Να μεταφέρει. Αγνώμιζε εδώ. Να μεταφέρει ότι. Ότι. Χαλάει ο καιρός Σαββατοκύριακο. Καλό. Με χαρά το είδα, ειλικρινά. Με χαρά το είδα γιατί. Το χαλάει, πώς μεταφράζεται. Το χαλάει, αρχίζει να βρέχει λίγο. Τώρα δεν ξέρω πότε. Παρασκευή θα βρέχει Σάββατο. Θερμοκρασία πόσο. 11 με 29 μας έδειχνε μας εδώ πέρα. Καλά είναι, τίμια. Ναι. Τίμια. Νομίζω πολύ αύριο θα είναι 11 με 29 και το Σάββατο αρχίζει να βρέχει. Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Καλά είναι, παιδιά, γιατί έτσι, εντάξει, λίγο ότι μέσα στις μέρες δεν μας πήγε καθόλου καλά. Σήμερα είμαστε full καλοκαιρινή. Ναι. Έτσι. Ναι.
Τι ωραία είναι η παραλία το χειμώνα, ρε φίλε. Τι ωραία είναι η παραλία. Πλησιάζει μετά προς το Λευκό Πύργο και προς τα εκεί. Μέχρι, εκεί, μέχρι, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Από εκεί είναι πολύ ωραία. Mm. Από εκεί και κάτω μετά λίγο χαλάει το σκηνικό. Αλλά είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Είναι το μοναδικό σημείο της πόλης που αξίζει, πιστεύω. Ή μάλλον από τα μοναδικά σημεία της πόλης που αξίζουν. Βαρέθηκα. Τέτοιες εποχές. Τι βαρέθηκες, ρε φίλε. Βαρέθηκα. Τι βαρέθηκες, για πες. Βάλε επανάληψη τη χθεσινή πάφη μου. Νίκο, δεν βοηθάς όμως έτσι, φίλε. Πάμε φάμε καμιά βρωμιά μετά. Όχι. Όχι. Φάγαμε ήδη, πες μια φτάνει. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχω τέτοιο. Σε έχει παρασύρει στη διατροφή. Όχι, μα δεν θέλω, δεν πεινάω, ρε φίλε. Αν πεινούσα, θα σου έλεγα πάμε. Σε έχει βάλει στο τρυπάκι αυτό. Σε έχει βάλει. Αν πεινούσα, θα σου έλεγα πάμε. Απλά τώρα τι γίνεται κιόλας, επειδή αρχίζει το βράδυ να έχει ζέστη σιγά-σιγά. Αν πλακώσει κανένα βρώμικο, μετά σφίγγουν τα πράγματα. Ξαπλώνει λίγο ζωρίε. Όχι, δεν μπορώ, όχι λίγο νερό. Ναι, ναι. Άμα το έχει πλακώσει κι άλλο στο αλάτι, θες νερό δίπλα σου να πίνεις δηλαδή, μέχρι να πεθάνει. Μιλάς πολύ σωστά. Και απόψε έχει NBA. Έχει, δεν θυμάμαι και τι ώρα όμως. Νομίζω 4 πρέπει να είναι το μάτι σήμερα. 3,5, 4. 3,5. Κάπου εκεί θα είναι. Εγώ νομίζω πρώτος μάτς... τελικός στο Τορόντο. Έτσι. Σήμερα. Οι Raptors υποδέχονται τους Warriors. Γιατί στο Τορόντο, ρε φίλε. Είχαν καλύτερο, δεν είχαν καλύτερο ρεκόρ οι Raptors στη regular season. Οι Warriors πρώτοι στη Δύση, οι Raptors δεύτεροι. Ήταν πρώτοι στη Δύση. Ναι. Α. Είσαι σίγουρος? Κατά 99%. Θες να το δούμε λίγο? Βεβαίως. Να το φτιάξουμε λίγο, Νίκο. Επίσης, γιατί έβλεπα στα social το Raptors ότι ξεκίνησαν από προχθές και πήγανε στο Golden State και κάνανε και προπόνηση. Ωραία. Και άρα εντάξει, έχει δίκιο ο Νίκος. Νομίζω ότι είχαν καλύτερο. Ναι. 4 η ώρα. 4 η ώρα, δύσκολα. Καλά, περάστε. Στο όμορφο Oakland. Άρα ο Νίκος θα πάει 1 η ώρα, θα κοιμηθεί. 4 θα ξυπνήσει. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Έχουμε ξύπνημα όμως αύριο και έχουμε αρκετή δουλειά, αλλά δεν πειράζει, θα το πάμε σε ρί, δεν έχουμε θέμα. 4, αυτό τελείωσε δηλαδή 7.30. Σκέφτηκα και λίγο να το παρατήσω το σημερινό παιχνίδι. Όχι, 7.30. Πολύ εύκολο. Ναι, κάπου εκεί. 7 πες. 7, ναι. 7 μετά μέχρι στις 8 θα καταπέσει να κοιμηθείς μισή ώρα, δεν λέει. Μία. Δεν είναι μία, γιατί δεν παρασκουμπεί και κοιμάσαι κατευθείαν. Α, εύκολο. Πώς το λένε. Τι. Σκεφτόμουν να μην το δω το παιχνίδι σήμερα, γιατί είναι πρώτος τελικός, οπότε εντάξει. Δεν είναι να πεις ότι κρίνονται και πολλά, αλλά εντάξει, όπως και να είναι, τελική εμπειρία. Δεν θέλουμε εκλογικό τμήμα, Δημήτρη, για να στρώσουμε. Να είσαι καλά, δεν χρειάζομαστε άλλα εκλογικά τμήματα. Φτάνει. Εκλογικό τμήμα για να στρώσουμε. Για να πάμε να δουλέψουμε, να κάνουμε μεροκάματα. Εντάξει, εκλογές βουλευτικές έρχονται, φίλε. Πω. Μπορεί και να χρειαστούν. Θα τη φάμε πάλι. Άμα χρειαστεί. Πάλι βασικά, θα τη φάμε. Έχω την αίσθηση ότι θα μου έρθει το χαρτί. Άμα σου ήθελε, φίλε, θα πας εκεί πέρα, θα κάνεις δουλειά σου και τελείωσε υπόθεση. Αλλά μπορεί να λείπω στο εξωτερικό εκείνες μέρες. Ποιο εξωτερικό, ρε φίλε, Κύπρος δεν πιάνει εξωτερικό. Ενδιαφέρον project. Θα πρέπει να είσαι εδώ. Όχι, θα φύγω. Και μόνο όλοι σκόρπι. Τρίμηνη φυλάξη με αναστολή. Εκεί στο νότο. Αυτή είναι η τέτοια. Αφού οι περισσότεροι δεν πήγανε, γιατί όλοι θα του βάλουν φυλάξη. Φάνε όλοι 3 μήνες με αναστολή. Από εσά πόσοι λείπανε. Στο δικό μου το εκλογικό κέντρο δεν έλειπε κανένα, γι' αυτό και εγώ δεν πήγα. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα έφυγα. Και δεν χρειάστηκε να αναπληρώσω κανέναν. Τι συνεπεί είναι οι δημότε στο χώρο. Ήθελε λίγο τύχη. Τι να κάνουμε. Σε άλλα γκρινιάζανε. Ναι, όχι, αλήθεια. Δεν εμφανίστηκαν. Αλήθεια. Όχι, σε άλλο εννοώ και στο χώρι. Όχι σε άλλες περιοχές. Σε άλλες περιοχές ενημερώθηκα ότι είχε πάει και μόνο ένα άτομο. Ναι, ρε, σε άλλες δεν πήγε και, κανένα. Και άλλοι φύγανε. Δεν ήρθαν. Σε άλλες δεν πήγε κανένα και έβρισκε ο δικαστικός αντιπρόσωπος, ξέρεις. Όποιον κόσμο εκεί πέρα, όποιον ήθελε να βοηθήσει, του λέει άιντε, κάτσε. Κατάλαβες. Ναι, υπάρχει κόσμος και κάτι λίγο πιο μεγάλης ηλικίας. Εντάξει, δεν λέμε τώρα 80 χρονών. Ναι. Εκεί 50-60 που το έχουν ξανακάνει και δεν έχουν θέμα. Κατάλαβες. Έχουν ζήσει την εμπειρία. Διάβασα μια ιστορία με έναν τύπο που πήγε και πούλησε τρέλα, την είδες. Και γιατί αργούσαν οι άλλοι να ψηφίσουν και να κινηθεί λίγο η διαδικασία και δεν ανασχετούσε. Και μόλις πάει να πάρει την ταυτότητά του, του λέει ο δικαστικός αντιπρόσωπος: δεν πας πουθενά. Λέει, κάτσε εδώ, αφού γκρίνιαζες, να βοηθήσεις. Και φώναξε για την αστυνομία και τον κράτησε και τον. Εννοείται, δηλαδή τον γλέντισε. Τον γλέντισε άσχημα, όχι απλά τον γλέντισε. Ναι. Τον έκανε τανάκι του. Πιστεύω τον γλέντισε, Νίκο. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Δηλαδή εκείνη την ώρα πρέπει να βγει ένα γυαλί και να λέει Θαγκλάι. Θαγκλάι. Ωραία. Ωραία πράγματα. Εγώ δεν μπορώ αυτό το προεκλογικό. Με έχει κουράσει να ξέρεις. Και πρέπει να πάμε κι άλλο ένα μήνα. Θα με κουράσει ακόμα περισσότερο. Εγώ δεν ξέρω, θα πάω την Κυριακή να ψηφίσω. Έχει δεύτερη Κυριακή. Ναι. Πάνε ρε φίλε μια βόλτα. Θα λείπεις. Βαριέμαι. Τι βαριέσαι, γιατί δεν θα σκάψει τα πάντρε φίλε. Εκεί που θα σκοφεί θα πάρει ένα καφέ, θα πάρει ένα σχολείο και μια ψήφο σιγά το πρόβλημα. Αν και πλέον το ένα ψήφο έχει γίνει. Αφού λέγεται, βλέπω ότι έχει αρχίσει να μένει σιγά-σιγά. Ποιο? Το ένα ψήφο. Τι ένα ψήφο, ρε, ένα. Μία, ή ψήφο. Ναι, ή ψήφο. Ή ψήφο. Αλλά Νίκο. Μία ψήφο. Όπως θα ξέρεις πολύ καλά, στη γραμματική, η γραμματική βγαίνει μέσα από την καθομιλουμένη. Και επειδή πλέον το ένα ψήφο και έριξα τους ψήφους μου και τέτοια. Ένα ψήφο. Έχει αρχίσει να μονιμοποιείται, ναι, και να λέγεται πολύ. Αρχίζει, ναι, σιγά-σιγά και να μπαίνει στη γραμματική. Μάλιστα. Να ξέρεις. Ένα ψήφο.
Δηλαδή πλέον το ένας ψήφος δεν θεωρείται λάθος, ενώ είναι. Πραγματικότητα, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Στελάνε το σπιτάκι μου, δηλαδή. Εγώ λέω την Κυριακή, αφού θα σηκωθείς να πας να πας καφέ εκεί πέρα στον όμορφο Μπαχτσέ. Να ξέρεις που πηγαίνεις. Μα κάνεις και μια βουτιά, δεν ξέρω. Όχι. Περνάς για το σχολείο, γεια σας παιδιά, τι γίνεται, θα σε ψηφίσω Νέα Λίμωνο και το ένα και το άλλο. Ένα τύπο την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε, ρώτησα το φίλο μου πώς πήγε και μου είπε 144 σταυρούς και 241 λίμωνο. Και του λέω, τι εννοείς? Και του λέει, και λέει, είπες 143 αλίμωνο σε 241 λίμωνο, σε θα ψηφίσω. Έκανε και εγώ σε κάποια καριέρα, ξέρεις. Οι πέρας μου είπανε, ναι φυσικά εννοείται. Εγώ όταν πήγα να ψηφίσω είχε 2-3 γνωστούς μου κατεβαίνει υποψήφι, αλλά πήγα πολύ... Καταδρομικά μπήκα μέσα, δεν πήραν χαμπάρι γιατί τον πυρμπύρι, τι γίνεται και ξέρεις εσύ τι θα κάνεις και τέτοια. Ναι. Φάση για την Τουρκία. Ξέρεις τι θα κάνεις και εσύ λες, ναι, ναι, φυσικά εννοείται. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να σου πω κάτι, το συζητούσα με ένα φίλο μου μετά και ανέλησα το εξής σκεπτικό όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέω, κάνετε όλο αυτόν τον καιρό ένα προεκλογικό αγώνα. Ωραία, ωραία, ναι. Μην πηγαίνετε, ρε παιδιά, δηλαδή εσείς που κατεβαίνετε υποψήφοι, μην πηγαίνετε σε εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών. Μεγάλο φίλε. Λάθος. Να σου πω γιατί. Για να το βλέπει πριν πάει να ψηφίσει. Ναι. Άκου να δεις τώρα παράδειγμα. Εγώ λοιπόν την Κυριακή που πήγα για να παρουσιαστώ στην Φορευτική Επιτροπή, αφού δεν με κράτησαν, λέω κάτσε ναι. Να ψηφίσω και να φύγω. Μην ξανακατεβαίνω μετά. Ναι. Και μπλέκω και υπάρχει πρόσβαση να με κρατήσουν. Λοιπόν. Όταν έφτασα το πρωί εκεί, ναι. Ήταν δύο γνωστοί μου και ήταν μία. Τώρα είσαι στο χώριο, όπως έχω πει πολλές φορές. Παρότι το χωριό είναι μεγάλο, είναι χώρι, είναι χωριό. Ναι. Εντάξει. Οπότε όσοι είμαστε από εκεί. Πάνω κάτω γνωριζόμαστε. Μπορεί να μην μιλάμε με όλους. Ένα για το λέμε όμως. Εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, φατσικά γνωριζόμαστε. Ναι. Και είναι λοιπόν μια κοπέλα εκεί πέρα η οποία κατεβαίνει για πρώτη φορά. Πιο μικρή από μένα. Δικηγόρος στο επάγγελμα. Ναι. Από τόσο στο χώρο το κορίτσι. Το οποίο κατεβαίνει για πρώτη φορά. Δεν τη ξέρω. Δηλαδή δεν είναι ότι γνωριζόμαστε. Ωραία. Και είναι εκεί μαζί με τον αδερφό, τον οποίο τον ήξερα από παλιά, αλλά όχι τίποτα φορά. Έχω εδώ πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και τον πατέρα τη. Λοιπόν, 7 ώρα το πρωί ήταν εκεί. Σταυρός από μένα, φίλε. Για μένα, σεβασμός. Πήρε σταυρό στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν βγήκε το κορίτσι και όλα μου είπαν για καμιά πενταριά ψήφους, ρε φίλε. Δηλαδή στο τέλος δεν έκατσε να βγει. Ωραία. Γιατί ήταν 7 η ώρα το πρωί εκεί, φίλε. Από μένα, δηλαδή το σταυρό το πήρε. Να, τι ήταν. Με ποιον θα ήταν, ρε φίλε. Δεν έχει άλλο εκεί πέρα, ξέρεις. Δεν κατεβαίνουν άλλοι. Οι άλλοι δεν υπάρχουν. Μόνο από τον Ιγνάτιο υπάρχει. Μόνο ένας. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Καταλαβες. Όλες έδρες αυτό παίρνει. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί πέρα. Ναι. Κατάλαβες. Και ήταν δημοτική σύμβουλο, όχι νοτική. Αυτό το δημοτική, διαμερισματικό, ναι, όπως το λένε σε κάποιες περιοχές. Ωραία, ήταν δημοτική το κορίτσι γιατί πήρε την ψήφο, αλλά δεν βγήκε. 7 η ώρα εκεί. Δυστυχώς. Ήταν εκεί 7 η ώρα το πρωί με όλη την οικογένεια και λέω ρε, εσύ Ελπίδα, επειδή είσαι εκεί από το πρωί, πάρε ένα σταυρό από μένα. Τι το είπες κιόλας? Όχι, δεν τη το είπα. Το λέω αλλά... τώρα όμως. Ναι, Ελπίδα, να ακούς. Γενικά, εγώ ρε φίλε, ότι όπου έχει καινούριο άτομο το ψηφίζω. Δηλαδή, δεν θα πάω με κανένα θείο που είναι καμιά 20 όχι, χρόνια. Μαζί σου, μαζί σου. Μαζί σου, ναι. Να είναι κανένα άτομο να. Μπορεί να πει και πέντε λέξεις, αλλά από κατάλαβες μην είναι δηλαδή. Αν είναι κανένα θείος που μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι, πέρα, μην είναι κανένα τενικές ξεκάθαρος εντελώς. Ωραία. Εντάξει, πάρουν και αυτοί. Και δεν βγήκε και 50 ψήφους, φίλε. Άρα αυτό που λες καταρρύπεται με εγώ παράδειγμα κατά, δικό μου εδώ. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν λειτουργεί, αλλά εγώ είμαι κατά. Ναι. Επίσης σκέψου, εσύ που είσαι κατά, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος πάει μεν να ψηφίσει, αλλά. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Βασικό. Έτσι. Εγώ τώρα έτυχε να πάω από την προηγούμενη πάνω στο σπίτι ναι. Και καθόμουν με τον πατέρα μου και πάρω στο χαβαλέ. Ψάχναμε και λέγαμε ποιοι κατεβαίνουν και του λέω ρε εσύ. Γεια μου. Πες λίγο τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Αυτός ποιος είναι, ο άλλος ποιος είναι, κατάλαβες. Για να έχουμε εικόνα. Τώρα άλλοι που πάνε, ναι, μεν πάνε, αλλά δεν έχουν εικόνα ποιοι είναι. Κατάλαβες. Οπότε πάρ' το ρίξω. Πάω για την εθνική, με στην εθνική, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Απομάκρυνση από παίκτη τη εθνική, αλλά έχει σταματήσει. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Ναι. Τελειώνει η φάση. Από μακριά ο διαιτητής είναι σαν το Σιδηρόπουλο. Όχι, ρε φίλε, πιο άσπρος από το Σιδηρόπουλο είναι αυτός. Και δεν έχει τόσο trendy μαλλί. Ναι, είναι λίγο και trendy. Ναι. Ο Σιδηρόπουλος. Λοιπόν. Θέλω να πάω να ψηφίσει την Κυριακή. Είναι το ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα αυτό, η ώρα της ψήφου. Εσύ δεν έχεις καθόλου δηλαδή. Τίποτα. Τίποτα. Πήκα. Τι να έχω ρε με Ιγνάτιο και εσύ. Δεν έχει. Όσο κατεβαίνει Ιγνάτιο, θα πιάνω τον πέρα του. Ο Τζίτζι καθάρισε. Ναι. Εγώ τον Τζίτζι φοβόμουν να μην την ξαναφάμε. Όχι. Μήπως είναι δηλαδή κάτι 45%, 46% και τέτοια, αλλά βγήκε αυτός αέρα. Όχι, όχι. Οπότε την γλιτώσαμε. Τώρα μια και καλή 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου. Τι 7 Ιουλίου, ρε παιδιά, τι 7 Ιουλίου. Δηλαδή, άμα ήταν πια να τη φάμε έτσι και να φάμε κι άλλο ένα μήνα, κάντο τώρα. Αυτή την κυρία. Όχι αυτή, την επόμενη. Θέλουν χρόνο. Δηλαδή, να πάρει όλο μαζί. Δεν γίνεται εκλογικό. Πρέπει να μεσολαβήσει. Άκουσα τον Κώστα Σκανδαλίδη, σεβασμός. 22 μέρες. Όπως είπε,
Ακούστε για κάποιον ο οποίος έβγαλε τον εκλογικό νόμο. Thug Life. Εκεί που το είδα. Αυτό τον έβγαλε. Νομίζω ήταν μέσα στο, τότε όταν βγάλαν τον εκλογικό νόμο που ήταν μέσα στην. Παρασκευαστική ομάδα, πώς λέγονται. Δεν ξέρω εγώ τι. Παρασκευαστικές επιτροπές. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Και πρέπει να κάνουν και προεκλογικό αγώνα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Βλέπεις. Ναι. Άγω τον Κυρκύρη σήμερα, φίλο στον Πάο 24. Τι προεκλογικό αγώνα, κάτσε τον Κυρκύρη. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί τι έγινε. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ο Κυρκύρη δεν είναι τώρα κανένα άνθρωπο του κόμματο. Ναι. Εντάξει, δεν έχει το κομματικό μηχανισμό. Όχι, ωραία. Όχι. Μέχρι να τον φτιάξει. Να τρέξει όλο το σκηνικό. Ωραία. Να φτιάξει τα social media, τα φυλάδια, τα δεν ξέρω. Εκλογέ δεν προλαβαίνει. Να κάνει 5 καφέδε. Ωραία. Πιστεύω ότι αν δεν κεραστούμε ούτε τώρα στις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή ειλικρινά, μαύρο σε όλους. Αν δεν βγει, αν δεν πιούμε ούτε ένα ποτό τώρα κούτρα, εντάξει, τι να πω ρε φίλε. Αν δεν βγει θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Όχι. Πιστεύω φίλε ότι ο Κυριάκος στην πρώτη Θεσσαλονίκη με το Κινάλ, ναι, αν δεν είναι πρώτος σε σταυρούς, ναι, θα είναι σίγουρος στους πρώτους. Ναι. Δηλαδή θα είναι ο Βενιζέλος, το παιδί μου, okay, ο οποίος νομίζω θα είναι επικρατείας όμως, από ό,τι έχω δει. Ναι. Και επίσης για να κατεβαίνει ο Κυριάκος, προφανώς και να έχει δώσει άδεια ο Βαγγέλης, εντάξει, δεν γίνεται αυτό αλλιώς. Ωραία. Πιστεύω θα είναι από τους πρώτους. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Όχι για το παοξίδικο. Ναι, 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 ναι. Κατάλαβα. Γενικά. Κατάλαβα. Γενικά. Ο Τσίπρας είδες είδε πώς λειτουργεί προεκλογικά με τον Παναθηναϊκό. Βοτανικός. Θεωρείς ότι έχει κάποιο, παίζει κάποιο ρόλο παίζει, αυτή η διευθέτηση όχι, σε παίζει. Σχέση με τις εκλογές. Ξαφνικά. Εγώ πιστεύω τώρα ορίμασε στις συνθήκες, φίλε. Και... Ναι, ναι, τώρα ξαφνικά από ανακοινώσει. Και με την ΑΕΚ στον μπάσκετ που διάβαζα ότι μπαίνει σε τελική ευθεία. Τώρα ξαφνικά κάνουν γήπεδο όλοι. Πάνε και εσύ, ρε φίλε. Πάνε και με τον παλέ παλέ τόσο καιρό. Να βάλει μια υπογραφούλα, άμα μπει υπογραφή τελειώσαμε. Άντε ρε Γουίλη, ξύπνε. Άντε ρε αγόρι μου. Τώρα είναι ευκαιρία. Πρόεδρε, πρόεδρε! Τώρα είναι ευκαιρία, ρε φίλε. Πήγαινε πάρε το παλέ. Τι θέματα έχεις με το παλέ εσύ. Τι. Τι θέματα έχεις με το παλέ, δεν πληρώνεις, τι. Καλά, οκ, εντάξει, δεν είσαι ο πρώτος, ο τελευταίος. Δεν θυμάμαι τώρα τι έχει ακριβώς. Ναι. Κάτι έχει. Α βγάλουμε το γέλιο παραπονιέρι. Πάνε ρε φίλε να κάνει μια υπογραφή. Πάνε ρε φίλε στον άλλο τελειώνουμε. Η Νοτοπούλου είχε πει ότι λέει δύο μέρες πριν τις εκλογές είπε ότι θα τελειώσει μια υπογραφή από μένη για να τελειώσει το θέμα του παλέ. Ευάλτηνα! Ναι, αλλά το. Όχι, το ερώτημά μου είναι ποιο είναι το θέμα. Στο παλέ, δεν έχω παιδιά, καταλάβει. Όσοι έχετε από αθλητικούς συλλόγους κουλουπού να διευθύνσετε ζητήματα, ναι, τον επόμενο μήνα τρέξτε τα όλα τώρα που κληρώνει. Γιατί μετά με τον Κούλι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ό,τι προλάβει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει και πουλάει και την ψυχή του στο διάολο τον επόμενο μήνα για να πάρει την κυβέρνηση που δεν θα την πάρει. Ο Σιώπης βγαίνει από το παιχνίδι. Ο διεθνής μέσος του Άρη Θεσσαλονίκης. Πολύ τρέξιμο. Και αυτό σήμερα μπήκε το παιδί του Κλεραζίλ, ο Πέτρος Μάνταλος. Λοιπόν, ο πρώην γνωστής δημοσιογράφου. Και κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα για απόψε. Μαζί μας είναι η Στοίχημαν και το στοίχημαν.gr, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα και απλά στο κινητό ή το τάμπλετ σας και να στοιχηματίσετε επόμενο γκολ η εθνική ή να το γυρίσει η εθνική, δηλαδή από 2-0 σε 2-3, σε αναπομείνατε 15 λεπτά που έχουν απομείνει χωρίς καθυστερήσεις στην Ατάλεια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Τι να φτάρε! Στο σπίτι σου είσαι. Σοβαρευτείς λίγο. Φίλε, βλέπω το retirement life βίντεο του Dwayne Wade από την Ελλάδα που είναι πάνω σε ένα εστιατόριο. Που πήγε στα μέθανα κι αυτός, που πήγε. Σε όχι στην Εμέα. Και πίνει από το ένα ποτήρι, πίνει κρασί, από το άλλο πίνει νερό και μετά παίρνει το μπουκάλι κρασί και πίνει από εκεί γκάιντα. Έτσι θα ήθελα και εμένα retirement life μου. Και να μην αργήσει πολύ, να έρθει σε 5 χρόνια. Η διαφορά είναι ότι το δικό του retirement life είναι. Έχει βγάλει λίγα λεφτά και ο άνθρωπος το παιδί μου και τώρα ήρθε στην Ελλάδα να τα φάει, ας πούμε. Πήγε και στο. Νομίζω είναι κάπου κάτω στην Πελοπόννησο ο Wade και πήγε στο κτήμα Σκούρα. Σκούρα από τις καλύτερες ετικέτες κρασιών στην Ελλάδα γενικότερα. Εντάξει. Και πολύ έτσι στο εξωτερικό και όλα αυτά. Και ήταν εκεί. Και τώρα βλέπω. Έχει ανεβάσει στον Blizzard μια φωτογραφία, ένα βίντεο που είναι πάνω στο εκλογικό. Κάνει μια καγκουριά λίγο το κρασί, δεν το πίνει το μπουκάλι ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, Wade είναι ρε παιδιά, sorry κιόλας, θα σας ρωτήσει. Εντάξει, έλα η Τουρκία. Εντάξει, πρόλαβα τα παλικάρια, κόψα. Η Τουρκία, ποιος είναι ο Στέρμα, Πασχαλάκης είναι ακόμα. Ναι, Πασχαλάκης. Πρέπει να έχουν βγει όλοι του Πασχαλάκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Τι γίνεται, Αλονίκο, για πες. Τι να γίνει. Εσύ που θα θέλεις να κάνεις retirement life, φίλε. Θα ήθελες να φύγεις από εκεί που θα ήσουν όλη σου ζωή στη σύνταξη, αν πάρεις ποτέ, ή θα ήθελες να μείνεις και ξέρεις να αρχίσεις να κάνεις άλλα πράγματα. Θα ήθελα να έχω τη βάση μου εκεί που θα πάρω σύνταξη, ναι, και να κάνω ταξίδια συνέχεια. Εγώ ξέρεις θα ήθελα, φίλε. Σιγά σιγά, στην πορεία του να φτιάχνω ένα σπίτι σε ένα νησί. Αλλά τώρα όταν λέμε νησί, όχι νησί τώρα, Σαντορίνες και τέτοια. Ναι. Στους Λιψούς. Στους Λιψούς. Στην Αστυπάλαια. Ναι. Στην Ανάφη. Ωραία.
Και όταν έρθει εκείνη η άγια ώρα, στα 75 θα πάρουμε σύνταξη εμείς, γιατί κάπου έτσι το κόβω. Λογικά. Ωραία. Ή αν έχουμε καμία ιδιωτική ασφάλιση. Βάρ... θα το βολεύσουμε νωρίτερα. Βάρδι θα κάνουμε μέχρι τα 70. Ακριβώς. Ωραία. Κάπου εκεί, φίλε, να φύγουμε εκεί πέρα. Εντάξει, μακριά από όλους και από όλα. Ναι. Έτσι, να μην έχουμε, βασικά το σημαντικό, να μην έχουμε ανάγκη κανέναν και να μην φορτωνόμαστε σε κανέναν. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μην λένε ότι πω από μπάρμπα στον ήλιο πάλι έχει κάτι να πάρω τον δω, ξέρω εγώ τον πατέρα μου και κάτι τέτοια. Εντάξει. Δηλαδή να ξέρω ότι είναι εκεί πέρα και είναι ήσυχος. Και όταν έρθει η ώρα να φύγουμε, να μην πρίξουμε κανέναν. Κατάλαβες. Το όνειρό μου θα είναι. Σε μια περιοχή τώρα δεν με νοιάζει να είναι σε νησί. Θα ήθελα να έχω ένα κτήμα. Ναι. Μεγάλο ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Με πολλά δέντρα. Που αποκατέβασα και... τα ρολά όπως χαλάκι, ρε φίλε. Ναι. Και ένα έτσι ωραίο πετρόχτιστο σπίτι. Πετρόχτιστο. Ναι. Όταν λες με πολλά δέντρα, τι εννοείς, Νικό? Δέντρα, παιδί μου. Θέλω να είναι. Όχι δενδρίλια. Θέλω πρασινάδα πολύ. Α, okay. Θέλω το νήσιο και από το δέντρο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Στην Πέρα, όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Έχει πάνω, στην Άνω Πέρα προς τα πάνω, έχει χώρο. Όρος ζωής στην Πέρα, αυτή τη φάση, Νίκο. Δεν είναι ωραίο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το αξίζει, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή, πόσα χρόνια είσαι εκεί. Σπαράζω, ρε Νίκο, φύγε από την Πέρα, δηλαδή. Πόσα χρόνια είσαι εκεί, ρε φίλε. 21. Από τότε που γεννήθηκε, όχι. 21 φέτος. Ναι. Από το 98 το καλοκαίρι. Ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει. 8 χρόνια πέρα στη μαγική. Γιατί δεν πα στην Κύπρο, ρε φίλε, όταν έρθει εκείνη η ώρα. Υπάρχει αυτή η επιλογή, ναι. Εκείνη η ώρα όταν θα έρθει, δηλαδή μετά από περίπου 50 χρόνια πάνω κάτω, ναι. Η Κύπρος πιστεύω το χειμώνα θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου και το, και το καλοκαίρι θα έχει 60. Ναι. Και το καλοκαίρι είναι ένα πρόβλημα. Μέχρι τότε, με την υπερθέρμανση. Ναι, ναι. Και το καλοκαίρι είναι ένα πρόβλημα. Κοίτα, και η Κύπρος είναι. Η Κύπρος και τώρα είναι πάντα στα πλάνα μου, το να πάω κάποια στιγμή μόνιμα. Αλλάξανε τα πλάνα μου και κοιμήθηκα στη μάνα μου. Εντάξει. Και έτσι όπως εξελίσσονται κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μου, ποτέ δεν ξέρεις. Τι να πας να κάνεις στην Κύπρο, ρε φίλε, δηλαδή. Αλλά να σου πω κάτι, η βάση μου πλέον είναι εδώ. Δηλαδή στην Κύπρο, άμα πας, ξεκινάς μια εντελώς διαφορετική ζωή. Τώρα. Εγώ θα ήθελα ένα τέτοιο retirement, να ξέρεις. Ένα τέτοιο retirement. Νησί δεν θα ήθελα. Εντάξει, η Κύπρος νησί είναι, αλλά. Εγώ θα το ήθελα. Και χωρίς να το έχω ζήσει, βέβαια αυτοί που το ζουν δεν είναι αυτοί που σου δίνουν και τις απαντήσεις πολλές φορές. Πιστεύω θα μπορούσα να ζήσω σε νησί 12 μήνες το χρόνο. Ακόμα και χειμώνα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ δύσκολα και ανάλογα για το νησί που είσαι, ας πούμε. Δηλαδή τώρα η Κέρκυρα, ας πούμε, χειμώνα δεν είναι δύσκολα, γιατί δεν το λες νησί. Ωραία. Η Σαντορίνη είναι δύσκολα. Η Σαντορίνη, ούτε κι αυτή. Ούτε. Τόσο πολύ. Η Μύκονος. Μύκονος. Η Μύκονος, εντάξει. Όχι, εμένα όπως έχεις τα λάβει, μου αρέσουν αυτά τα μικρά και λίγο απομονωμένα νησιά όσο γίνεται. Και θα ήθελα να ζήσω σε ένα τέτοιο μεγαλώνοντας. Και όχι μόνο μεγαλώνοντας, μπορούσα να το κάνω και τώρα δηλαδή και να βγάζω τα προσωζήν, θα το έκανα, αλλά εντάξει. Έχω μάθει το μέρα πράγματα για τους λειψούς, Νικό Βαδόπουλε. Ποιο να ψήσω να πάω μαζί του. Η λειψή που είναι. Το δεκάνεις, αλλά πού ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι. Έχω μάθει ότι το νησί δεν έχει κάδους. Και το σκουπίδι που το πετάνε. Ανακυκλώνει 100% των σκουπιδιών του. Είναι 20 χιλιόμετρα όλο πάνω κάτω. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Ωραία. Έχω ένα γνωστό που είχε πάει εκεί πέρα δάσκαλος. Παλιά, πριν χρόνια. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Η λήψη, λοιπόν. Ο Dwayne Wade τώρα πιστεύεις ότι περνάει καλά στις διακοπές του μετά την απόσυρσή του. Στην ΕΜΕΑ, ρε φίλε. Ε, πιστεύεις. Λήψη, δρομολόγια, booking. Θες και booking. 15 ξενοδοχεία σου λειψούς. Πληρώνεται μόνο στο ξενοδοχείο. Θες και booking. Λοιπόν. Η λήψη. Η λήψο. Είναι συστάδα 30 νησιών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, Νίκο Μοσκοβίτη. Ναι, αλλά νομίζω δύο πρέπει να είναι αυτοί που κατοικούνται, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, απέχει 173 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά και έχει 790 κατοίκους με την απογραφή του 11. Η Λειψό, το κύριο νησί, από το οποίο και προέρχεται το όνομα της συστάδας αυτής, βρίσκεται ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο και λίγο ανατολικότερα της νοητής ευθείας που της ενώνει στα βόρεια Δεκάνησα. Λοιπόν, ναι. Μυθολογία. Σύμφωνα με την προφητεία. Α, ωραία, δεν μας ενδιαφέρει μυθολογία. Εκπαίδευση, πολιτισμός. Μνημεία. Έχει και σπηλιές, μάλιστα. Ωραία. Λαογραφικό μουσείο. Δήμος Λειψών. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου. Αυτό εδώ. Αυτά εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτό εδώ. Ναι, ναι. Ωραίο, ε. Ωραίο. Στη μέση του πουθενά. Μια χαρά. Μια χαρά. Ησυχία. Ναι, αλλά δεν θα βαριέσαι να κάθεσαι όλη την ώρα. Όχι. Θα πει δουλεύω 75 χρόνια. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Καταρχάς, εγώ φίλε, είμαι. Όπως έχεις καταλάβει, είμαι χαμελέον άνθρωπος. Δηλαδή. Προσαρμόζομαι. Ναι. Είμαι άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν θα σου πω ότι α, ξέρω εγώ, δεν μπορώ την ησυχία, α, δεν μπορώ τη φασαρία. Να σε ανάλογα τη φάση θα προσαρμοστώ. Έχεις φυσικά εννοείται τα. Πώς το λένε. Τις.
τι στιγμέ σου και εσύ, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει στιγμέ που θε να έχει ησυχία. Να έχει στιγμέ που θε φασαρία. Okay. Θέλω. Ωραία. Απλά μεγαλώνοντα, βλέπω τι στιγμέ που θέλω ησυχία είναι περισσότερο από αυτέ που θέλω φασαρία. Κατάλαβε. Γι' αυτό. Μάλιστα. Και επίση, λυπάμαι πολύ που δεν έχω χρόνο να διαβάζω όσο θέλω. Ξενερώνω πολύ. Είσαι και του βιβλίου, είσαι βιβλιοφάγο. Ναι, γενικότερα. Ναι. Δεν έχω το χρόνο να διαβάζω όσο θέλω. Μάλιστα. Κατάλαβε. Δεν είναι ανάγκη να είναι βιβλίο. Έτσι, που το βιβλίο είναι πολύ, πολύ ωραίο χόμπι. Ό,τι βιβλίο και να είναι. Και παιδικό που λέει ο λόγος να είναι, καλό είναι. Αλλά δεν έχω, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ενώ θέλω πολλές φορές, δεν προλαβαίνω. Δεν έχω το χρόνο, το κουράγιο. Κατάλαβε. Και όλα αυτά. Και αυτές τις 24 ώρες δεν γίνεται, ρε παιδί. Είναι μεγαλώστο λίγο. Για τους ρυθμούς που έχουμε, Νίκο, εμείς στην καθημερινότητά μας. Αυτό λέω, κατάλαβε. Είναι πολυτέλεια, δηλαδή το να γυρίσει σπίτι και να βάλει να δει μια σειρά, ας πούμε. Ναι. Και επίση έχουμε και πολλά ερεθίσματα τώρα. Σειρές. Από σήμερα είπα να ξεκινήσω το Λούσιφερ, δεν το πρόλαβα. Γιατί δεν το πρόλαβα φυσικά, γιατί εκεί που πίστευα ότι έχω τελειώσει τη δουλειά δεν την είχα τελειώσει. Κατάλαβες και το άφησα. Θα έπρεπε να επεισόδιο πριν έρθω. Αυτά δεν το πρόλαβα. Αυτά είναι τα χειρότερα που γίνονται πάντα. Ναι. Όταν τελειώνεις, αλλά μετά σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε έλα. Ναι, όχι, δεν ήταν θέμα τηλεφώνου. Ήταν θέμα ότι άφησα κάτι για αύριο, τελικά μπορούσε να γίνει σήμερα που νόμιζα εγώ ότι ήταν και αύριο. Και έπρεπε να γίνει σήμερα. Τέλος πάντων, οκ, δεν πειράζει. Έχουμε και πολλά ερεθίσματα, αλλά σου λέω. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο για να διαβάζω και τα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Και είναι και πολλά αυτά που με ενδιαφέρουν, ρε φίλε. Πέθανε ο συνθέτης Αντώνης Ρεπάνης. Σίγουρο είναι αυτό, γιατί το άλλο που διαβάζαμε το είδαμε πολύ να παίζει. Ethnos.gr. Σίγουρο. Ποιος είναι ο Αντώνης Ρεπάνης, ρε φίλε. Ο Αντώνης Ρεπάνης γεννήθηκε 14 Αυγούστου του 1933 στο Περιστέρι της Αθήνας. 33. Ναι. Κουλούρης γκολ, offside. Για πες. Καθιερώθηκε σαν δεξιοτέχνη. Δεν ήταν offside. 2-1 και δεν ήταν ο Κουλούρης, ήταν ο Κουρμπέλης. Και ερμηνευτής τραγουδώντας σε πρώτη εκτέλεση στη θέση του Τζιτσάνι, Καλδάρα, Χιώτη, Δερβενιώτη, Μπακάλι, Βασίλη Βασιλιάδη και άλλους που έμειναν διαχρονικές. Γιατί γλυκιά μου κλε. Συνθέτης είπες ή στιχουργός. Τον γκολ μέτρησε κανονικά 2-1 χθε. Ατραγουδιστής και συνθέτης. Ναι, okay. Έχει πει το γνωστό γιατί γλυκιά. Γιατί γλυκιά μου κλε. Αυτό. Ανεβαίνω σκαλοπάτι και όλο ο κόσμο με μισή, σήκω κοπέλα μου στο σταυροδρόμι. Να του κι αυτό είναι. Ναι, δεν βλέπω τίποτα άλλο ενδιαφέρον. Πέθανε, Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Δεν βλέπω να γράφεται πουθενά άλλο αυτό που μου διάβασε στο διάλειμμα. Είναι η αλήθεια. Οπότε δεν το μεταφέρουμε, αν το δούμε να γράφεται και αν είναι οριστικό. Όχι. Είναι κρίμα είναι, για τον άνθρωπο να μην είναι. Το έχει ανεβάσει στον καζέτ. Έλα ρε φίλε. Ναι. Έλα ρε φίλε. Ο Κώστας Ευρυπιώτης έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν. Κρίμα. Έδωσε μάχη με την κακιά αρρώστια. Όχι με την κακιά αρρώστια, πες το ρε φίλε, το καρκίνο. Ναι, με την επάρατη νόσο. Νοσηλευόταν στο Σπηλιοπούλιο, ενώ τον περασμένο Μάιο είχε κάνει μια σοβαρή εγχείρηση στο κεφάλι. Γεννημένο το 63. 56 ετών, ρε φίλε. Ρε φίλε. Τι ωραίο ήσουν, ρε Κώστα Ευρυπιώτη. Τι χαβαλέτζη ήσουν, ρε φίλε. Στο βιογραφικό του, πολλές δουλειές, το της Ελλάδος στα παιδιά, εντάξει, όπου ήταν ο. Όχι ο Πλαπούτας, ήταν ο Ντάλλας, ο Πλαπούτας και ο. Πώς λέγονταν ο Ευρυπιώτης. Ρωτάς τώρα κάποιον ο οποίος δεν έχει δει το της Ελλάδος στα παιδιά, έτσι. Πώς, είναι μεγάλη απώλεια ναι. Για σένα. Την είδηση έκανε γνωστή και τη Φίνου που ανέβασε το σελίδα στο Facebook. Καλό ταξίδι. Λοιπόν. Πάρα πολύ επιθεώρηση. Ναι, πολύ, πολύ. Και σειρές πετυχημένες. Ναι, οκ. Okay. Και για μένα το κορυφαίο ήταν ως Τζόνι Τραβόλτα στο. Θα μπούμε αυτό να γυρίσουμε. Όταν γυρίσουμε. Απλά έχει πολύ πινελίκη, θυμάσαι. Θα το κόβω εγώ. Θα το κόβω εγώ. Okay. Δεν πειράζει. Και η λέξη με τα τρία αλφα να ακουστεί δεν έγινε και τίποτα. Καλά, ναι, okay. Πλέον είναι κομμάτι τη καθημερινότητά μα. Ναι, απλά ρε φίλε έχει και άλλε λέξει. Δεν έχει μόνο αυτή. Ξέρουμε να το διαχειριστούμε ναι. Αναλόγω. Εκεί είναι το ωραίο θα λαβαλού. Μπαίνει μέσα και περπατάει στο αυτιό κατάλληλο και εδώ Τζόνι και φωνάζουν. Για πε τα λίγο πάλι, Τζόνι, θέλω να τα ακούσω. Αμάγκα, πόσε φορέ να τα πω. Εδώ κάνουμε τέχνη. Ναι, που το λέει ο Βρόνσκι. Ο Βρόνσκι, ναι. Εκεί ήταν για μένα κορυφαίος. Εντάξει, ο καθένας ότι έχει δει βέβαια. Κρίμα τον άνθρωπο πάντως. Δεν με κοιτάτε, πώς το λέει, Άννα Αρκάντιευνα. Έχω κάνει κάτι που σας πείραξε και του λέει άλλος. Πώς τα λες, βρε λαλάκα. Βάλε λίγο συνέστημα. Βάλε λίγο συνέστημα. Εσύ. Ποιο έτσι, βρε Τζόνι, αμερικάνικο παίξιμο. Εσύ που σου κάρα είναι, ξέρεις για το Βρόσκι. Τι είναι το Βρόσκι. Αμερικάνικο παίξιμο. Σαν το Ρόμπερτ Ντενίρο, ναι. Και δεν μου λες. Γιατί δεν μου λέτε ειλικρινά Άννα Αρκάντιευνα. Έχω κάνει που σας πήγα και α, α. Και δηλαδή μην κουλά τα γέρια, βρε λαλάκα. Αχ, κρίμα, κρίμα. 56 ετών, ρε φίλε. Κρίμα. Αυτή η κακιά αρρώστια, φίλε. Τι να κάνουμε. Και πώς πάει και χτυπάει πάντα ρε εσύ τις περισσότερες φορές τέλος πάντων ανθρώπους που είναι. Καλή ρε παιδί μου, έχουν χαβαλέ, είναι τέτοιοι τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Κρίμα. Οκ. Okay. Το διάβασες τσεκαρισμένα, έτσι δεν έχουμε καζέτε. Μεταφέρει κανένα χώαξ στον άνθρωπο. Καζέτε. Μην βγαίνει πουθενά και λέει ότι ζω και είμαι καλά και. Τα έχουμε δει και με διαφόρους άλλους, γι' αυτό το λέω. Καζέτα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι, ότι ταλαιπωριόταν, είναι η αλήθεια.
Και το ανέβασε και τη Φίνου, τα στο τελευταία χρόνια. Ε, okay, άρα είναι τσεκαρισμένο. Θα το ξέρει. Λογικά φίλο τη πρέπει να ήταν. Ναι, εντάξει. Και τη Φίνου νομίζω και ο σπίτι του ηθοποιού, κάτι τέτοιο νομίζω. Ναι. Δουλεύει σπίτι ηθοποιού. Τέλο πάντων. Κρίμα. Θεό χωρέστον. Είναι τον άνθρωπο. 2-1 έχασε η εθνική ομά. Το γκολ στι καθυστερήσει του Κουρμπέλη μέτρησε κανονικά. Δεν ήταν ψέμα του Κουρμπέλη. 2-1 τελευταία φάση του αγώνα ουσιαστικά. Έτσι έχασε από την Τουρκία. Δεν έχουμε και πολλή εικόνα από το παιχνίδι. Γιατί και εγώ το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα και τώρα το δεύτερο αποσπασματικά το έβλεπα. Οκ, okay, είπαμε τα παιχνίδια το τα πρώτο ημίχρονο ήταν τριγυμία. Εντάξει, ήταν 2-0 στο 17, ρε φίλε. Okay. Το θέμα για την εθνική τα επόμενα μάτς σημαντικά με την Ιταλία και με την Εστονία, είπε. Αρμενία. Και ωραία. Το θέμα είναι ότι ο Κουλούρης τα βάζει και με την εθνική. Έτσι. Δεν έβαλε ο Κουλούρης, ο Κουρμπέλης το βάλε. Εγώ νόμιζα τον Κουλούρης, ο Κουρμπέλης ήταν τελικά. Δεν έχει βάλει ο Κουλούρης με την εθνική ακόμα. Θα βάλει με την Ιταλία. Θα την ακουμπήσει την μπάλα. Όχι για το κουλούρι αυτό καθ' αυτό, γενικότερα αν θα είμαστε σε σημείο δηλαδή να φτάσουμε εκεί πέρα και να βάλουμε ένα γκολ. Δεν τους βλέπουμε. Ναι, σωστά. Δεν τους βλέπουμε. Okay. Αν και σε τέτοια μάτσο Αναστασιάδη συνήθως, μάς δηλαδή με καλύτερους αντιπάλους, ξέρω εγώ πιο δυνατούς στα χαρτιά, καταφέρνει τους παίχτες και τους ψήνει, τους πορώνει καλά. Πάμε παλικάρια! Πάμε παλικάρια! Έχει τον τρόπο του. Έχει τον τρόπο του. Μην ξεχνάς τελευταία φορά στην Ιταλία που πήγε ο Άγγελος Αναστασιάδης και έτσι, φίλε. Στη Φλωρεντία 2-3. Πότε ήταν? Μην με ρωτάς τώρα χρονολογία, δεν θυμάμαι. 16. Γκάρι Ροντρίγκες, Μάρτεν Μάρτενς. Μάρτεν Μάρτενς. Βέβαια. Χέντβικες Μαντούρο. Δεν θυμάμαι αν είχε Χέντβικες Μαντούρο, πρέπει να είχε φύγει τότε. Ναι. Ο Μάρτεν Μάρτενς είχε μείνει όμως. Είχε πει όταν είχαμε το Χαριστέα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα. Ναι, ναι. Και συζητούσαμε και για Άρκη, για Πάκο, okay. Mm-hmm. Και λέει, πρέπει να προσέχουμε κάποιες φορές, παιδί μου, με τους ξένους που φέρνουμε, να είναι καλό το σκάουτινγκ, να είναι παίχτες. Γιατί λέει κάποιος ξένος ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι καλός, αλλά να μην ταιριάζει εδώ πέρα ναι. τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Είχε φέρει, λέει, ο Πάκο το Μαντούρο, λέει τότε. Και λέει, είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο του Πάκου, ποιον με τον Κουζανίδη, είχε μιλήσει και του, λέω, γιατί δεν με ρωτήσατε, παιδιά, λέει, γι' αυτό να, να σας πω. Το παιδί εδώ πέρα ήταν και δεν έστριβε. Όχι, Έντβιγκες. Με τεχνικό διευθυντή τότε, ποιον τον Άγνεσεν. Όχι. Τον Τσιτσιακόφ. Ναι. Τσιακόφ, επιτυχία αυτό. Ο Άνεσεν, ρε φίλε, εντάξει, έφερε πράγμα καλό. Γκάρι Ροντρίγκες. Όχι. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί έτσι. Το Μάρτερ Μάρτερ σίγουρα τον είχε φέρει ο Άρνεσεν, ήταν πιο πριν. Ναι. Απλά έμεινε και λίγο παραπάνω. Ναι. Και μετά έφυγε. Ροντρίγκες, Τσίμιροτ και τέτοια. Όλοι αυτοί τα άλυρα γίνανε. Γκόικο, ναι. Γκόικο, Τσίμιροτ, βέβαια. Όλοι γίνανε τα άλυρα, φίλε. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Άρνεσεν είσαι, φίλε. Τώρα ο Άρνεσεν είναι στην Άντελεχτ. Στην Άντελεχτ με τον Κουμπανί θα είναι εκεί πέρα, ναι. Θα κάνουν τα κόντε και τα δικά του. Μια χαρά. Και όλα αυτά φαίνανε τα άλυρα. Έχει κανονίσει ο Άρνεσεν να παίρνει και αυτό τα άλυρα από αυτή τη δουλειά και μπράβο τον άνθρωπο γιατί έτσι γίνονται οι δουλειές οι σωστές. Έτσι γίνονται. Αυτοί οι άνθρωποι κοιτούν την τσέπη του. Και πολύ καλά κάνουν. Καλά. Και από τη στιγμή που υπάρχουν δύο πλευρές που κερδίζουν και οι ίδιοι και οι ομάδες, καλά κάνουν. Εκτός αν είναι εκείνοι που δεν τους νοιάζει αν θα κερδίσει η ομάδα και απλά κοιτούν την τσέπη του. Φίλε τώρα, ο άνθρωπος είχε καταφέρει να πάρει. Μας είχε πρίξει εκείνο το καλοκαίρι ο Λούκας που θέλει να γυρίσει στη Λα Κορούνια. Ναι. Πήγε στη Λα Κορούνια, πήρε λεφτά από αυτό ο ΠΑΟΚ και το είχε βάλει και να πάρει λεφτά και άμα θα πάρει μεταγραφή αλλού το 20%. Και πήγε στην Άσταλ και πήρε ο ΠΑΟΚ και άλλα λεφτά από τον Λούκας που μας είχε ζαλίσει εκείνο το καλοκαίρι. Γκύρι να φύγει και να πάει στη Λα Κορούνια. Τότε που αμφισβητούσε το. Τέλος πάντων. Φεύγει για την Άστον Βίλα. Τυχαίο. Κάθε χρόνο αλλάζει μια ομάδα. Κάθε χρόνο. Θέλει να γυρίσει στην Ισπανία τώρα πάλι. Τώρα μπορεί να γυρίσει στην Ισπανία. Βάλει κατά 13 γκολ, θέλει να πάει κάπου έξω. Κάθε χρόνο φεύγει. Από τότε το κυνηγάζει. Ένα χρόνο την ομάδα. Κάθε χρόνο πηγαίνει σε μια ομάδα. Από τότε το κυνηγάζει. Σε παρακαλώ. Ρε, δεν τον έχει αφήσει. Και φυσικά πήγε στην Αγγλία και δεν έχει κουμπίσει μπάλα. Όπως αναμενόταν. Όπως αναμενόταν. Συνάξανε καλά τα είχε πάει. Σχετικά. Ναι, πολύ καλά τα είχε πάει. Είχε παίξει και 1,5 παιχνίδι. Είχε παίξει παραπάνω. Άσερε τώρα. Μην είσαι εμπαθή. Άσερε τώρα. Είχε δώσει Άρσεναλ τώρα για τον Λούκας πώς είχε δώσει 20 εκατομμύρια. Είχε δώσει 18. Πώς μην είσαι εμπαθή. Άσε τώρα. Με την Τιτίκα, πώς την έλεγε. Άσε με τώρα. Εντάξει, είναι συγκινητικό γιατί σήμερα στις υπενθυμίσεις στο Facebook. Εχτάρε τον μεταξύ. Φίλε, αυτόν ήθελα να το πω ξανά. Διπολικός. Για Ελλάδα είναι παιχτάρα. Ναι, αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν κάποιοι παίχτες. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, για εδώ είσαι παιχτάρα. Αλλά δεν είσαι για αλλού. Δεν είσαι, ρε φίλε, για να πας στην Άσεναλ. Τι να κάνουμε. Κάτσε εδώ. Δεν είσαι για να πας στην Αγγλία, θα σε φάνω ζωντανό. Κατάλαβες. Έμεινε, ρε φίλε, έμεινε. Τι είναι, δεν έπαιξε, ρε ποτέ. Ούτε στη West Ham έπαιξε τίποτα. Τέλος πάντων, για πες τι πήγε να πεις. Μου έβγαλε σαν σήμερα. Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια, 30 Μαΐου του 2015, ναι. 10 και 9 το πρωί, ναι. Τι είχαμε εκπομπή. 30 Μαΐου του 2015, 10 και 9 το πρωί. Πριν 4. Σαν σήμερα πριν 3 χρόνια πάτω στον τρίπο του Σπανούλη με, το... με 18.000 αγάλματα. Μέσα έτσι. Εν μείνει όλοι έτσι. Στο τελευταίο παιχνίδι διαμαντίδι. Ναι, ναι, ναι.
Θα πρώτο είδα να παίζει πολύ σήμερα δεξιά και αριστερά σε κάτι φωτογραφίες. Γι' αυτό το βάλε λίγο, βάλε να ακούσουμε συνάδελφο. Έλα, πάμε, πάμε. Βάλε, δώσε, βάλε, δώσε, βάλε λίγο, συνάδελφο. Βάλε λίγο, ρε φίλε. Stop. Βάλε λίγο. Βάλε λίγο. Το παλικάρι αυτό με τη χώρα. Δεν έχουμε. Όχι. Όχι, ρε φίλε. Γιατί? Όχι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Γρηγόρια τρίτη έχουμε και έγκλημα σε συνάδελφο. Να το δώσω από εδώ, να το δώσω από εδώ. Έλα, ρε φίλε. Δώσε από εδώ, δώσε από εδώ. Δεν πειράζει. Δώσε από εδώ. Χαμηλό του Χαλιγιάννη. Μπορούσαμε βέβαια να είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά σε αυτό την ευθύνη την έχω εγώ, γιατί έπρεπε να έρθουμε τουλάχιστον μια μέρα πιο μπροστά. Οι αποστάσεις ήταν πολύ μεγάλες, το ταξίδι ήταν πολύ ωραίο και κουραστικό την προηγούμενη μέρα και δεν προλάβαμε να φρεσκάρουμε την ομάδα, γι' αυτό την ευθύνη την έχω εγώ. Από την άλλη πλευρά όμως, παρόλα αυτά, τα παιδιά δείξαν πολύ μεγάλη διάθεση. Δώσαν ό,τι μπορούσαν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγώνα και είμαι ευχαριστημένος σε αυτό το κομμάτι. Επειδή και στη σημερινή αναμέτρηση όπως και κόντρα στη Βοσνία έχουμε ένα άσχημο 20 λεπτό στο ξεκίνημα το οποίο το πληρώνουμε με γκολ. Είναι κάτι συμπτωματικό, είναι κάτι που... ένα πρόβλημα το οποίο εστιάζεται στην οτροπία και θέλετε να τα αλλάξετε? Εντάξει, τώρα συμβαίνουν αυτά. Κάναμε λάθη, τα πληρώσαμε, είναι φυσιολογικό. Εκείνο που έχει σημασία είναι όμως ότι η ομάδα αντιδρά και προσπαθεί να κάνει πράγματα τα οποία τα ζητάμε και καλό θα είναι να μην συμβούν. Το ότι συμβαίνουν σε αυτή συνέβη σήμερα πιστεύω ότι είναι θετικό για τη συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πριν από τις αναμετρήσεις που έρχονται κόντρα στην Ιταλία και κόντρα στην Αρμενία, αλλά εν ώψη αυτών των αγώνων είστε ευχαριστημένος από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα? Ναι, το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά είναι όλα καλά. Ο Σιώβας έχει ένα πολύ ασήμαντο πρόβλημα, γι' αυτό είπαμε να μην το ρισκάρουμε. Ελπίζω να μην βγει τίποτα στη συνέχεια, γιατί ξέρετε η επόμενη μέρα είναι αυτή η οποία βγάζει τα προβλήματα. Και ούτως ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν όλοι μαζί υγιείς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να προετοιμαστούμε καλύτερα για τα παιχνίδια που έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά τα είπε ο Γρηγόρης. Πολύ καλά. Και ο κόουτς, τα λέμε όλα. Είπα, άνθρωπος, είχαμε θέμα, γιατί έρθουν μια μέρα πιο πριν. Εντάξει, τι να κάνουμε, τα παιδιά είναι κουρασμένα. Συμβαίνουν αυτά σε προετοιμασίες και τέτοια. Τις καλύτερες οικογένειες. Τι να κάνουμε. Κάπως έτσι θα πάμε στο break των 11. Πολύ σωστά μιλάς, Νίκο Παπαδόπουλε. Και όταν γυρίσουμε θα προσπαθήσουμε την επόμενη ώρα να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στον Κώστα Βρυπιώτη, ο οποίος έφυγε. Έλα, βγες κανένα μαγικά σου λίγο τώρα έξω, βρες τίποτα καλό. Θα παίξουμε μπαλίτσα, πάμε στο break και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα, Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης. Τέλει στάει. Τώρα Μπακογιάννη. Λοιπόν, φίλε, έβλεπα πάρω λίγο στην ΕΡ τώρα. Έχει κάνει και κάποια καλά αυτή τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Δηλαδή, ας πούμε, έχει δώσει, ρε φίλε, κάποιους κολοσσούς της πολιτικής κίνησης. Όταν Νίκο το φίλει, ρε φίλε, δηλαδή τον βλέπεις και... Και σε πια μια ιδέα, ρε. Νιώθεις, ρε παιδί μου, την ανάγκη να ακούσεις τι λέει αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή αυτό το πολιτικό μυαλό, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Θες να τον ακούσεις, βλέπεις και την εικόνα αυτή έτσι και λες, είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Θα μπορούσαμε. Παρακαλώ. Επειδή έχουμε εκδηλώσει και άλλη φορά στην εκπομπή την αγάπη μας για τον Κώστα Βρυπιώτη. Ναι, ναι. Που έφυγε από τη ζωή, για όσους συντονίστηκαν τώρα. Rest in peace, Κώστα Βρυπιώτη. Rest in peace, 5-6 ονών κιόλας ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά κομμάτια της καριέρας του για να βάλουμε κάτι και να τιμήσουμε έτσι τη μνήμη του. Η Ψελάδα στα παιδιά, α πούμε, για τον Μοσχοβίτη. Αλλά σαν εκπομπή, σαν Μπαλαντέρ, το δικό μας αγαπημένο κομμάτι από τις ερμηνείες του Κώστα Βρυπιώτη είναι από την ταινία Αυστηρός Ακατάλληλο το 2008. Πάμε να το ακούσουμε. Μόλις κάνει τον ντου. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Ζάτση. Staying alive. Travolta is back. Πού σε ρε Τζόνι. Πού σε ρε χαμένο κορμί. Αλεκάρα. Παραγωγάρα μου. Πού σε ρε γιγάντα. Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις. Έτσι, μπράβο. Τι έχουμε σήμερα? Θα πάμε κανένα ντουζ. Θέλω να βάλουμε μπροστά. Για ξαναπέστε μια φορά ακόμα, ρε Τζόνι, έτσι θέλω να τα ακούσω. 10 φορές τα είπα, ρε Τάκη, στο τέλος θα τα ξεχάσω. Πάμε λείψη, ρε παιδιά, περνάει η ώρα. Αλέκα, είπαμε να κάνουμε ωραία πράγματα, όχι ξεπέτες. Έλα λοιπόν,
Γιατί δεν μου μιλάτε ειλικρινά, να κάτι να έχω κάνει κάτι που σας πειράξε? Πώς τα λες έτσι, βρε μαλάκα να μου, βάλε και λίγο αίσθημα. Εσύ τώρα που είσαι ο Καρένιν, ξέρεις για το Βρόσκι? Τι είναι το Βρόσκι? Απορρυπαντικό για τα πιάτα. Τι είναι, ρε Τζόνι? Ο εραστής της είναι. Γιάννη. Έχει γκόμενο και το ξέρω. Γιάννη, όταν σου πω το κόβεις κατευθείαν. Και γιατί δεν την πλακώνω στις μάπες? Βρε μαλάκα, εδώ μιλάμε για τέχνη. Ο Καρένιν έχει λεπτά αίσθημα. Ρε μήπως είναι αδερφή? Όχι, βρε μαλάκα, είναι τραγικό πρόσωπο. Άλλος Μάρτιν Σκορτσέζε μας βρήκε. Αλέκα, κοίτα μένα ρε. Γιατί δεν μου μιλάτε ειλικρινά, Αρκάδιευνα? Έχω κάνει κάτι που σας πείραξε. Σαν τον Νίκο Ξανθόπουλο το θες δηλαδή? Όχι ρε Τζόνι, πιο μοντέρνο παίξιμο, πιο αμερικάνικο. Να το κάνω σε στήλη Ρόμπερ Ντενίρο. Να σε έτοιμος Γιάννη. Γιατί δεν μου μιλάτε ειλικρινά, Άννα Αρκάντιεβνα, έχω κάνει κάτι που σας πειράξε? Μην κουράς τα χέρια, βρε μαλάκα. Άσε το αίσθημα να βγει από το βλέμμα. Κόψτο, 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 κόψτο. Αμάρετάκι. Αμάρετάκι. Ένα μπίπερ για να μιλήσουμε και θα είμαστε καλά. Ρε φίλε, τι ωραίος, ρε φίλε, τι ωραίος. Κρίμα. Ριπ. Ριπ Κώστα Ευρυπιώτη. Κρίμα τον άνθρωπο. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Είχε οικογένεια, παιδιά, ξέρουμε. Είχε, είχε. Είχε, 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 είχε. Να το θυμούνται. Κρίμα. Πολύ ωραίος τεπιός, πολύ χαβαλές. Είναι από τους ανθρώπους. Και έχει πολύ μεγάλη καριέρα στην επιθεώρηση, φίλε. Ναι. Την οποία επιθεώρηση εγώ να πω δεν μ' άρεσε και ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ να δω και ούτε, θέλω. Να σου πω την αλήθεια. Μόνο τηλεοπτικά. Από ό,τι έχω δει και τελευταία, δηλαδή με κάνει ακόμη περισσότερο να μην θέλω να πάω να δω. Όχι, όχι. Okay. Οι παλιές επιθεωρήσεις, πρόσεξε, με μουστάκα, με τσάκωνα. Ναι, φίλε, τότε ήμασταν 5 χρονών. Εκείνες ήταν καλές. Υπήρχαμε μπορεί. Εκείνες ήταν καλές. Μιλάμε τώρα για άλλες. Είναι άλλες. Ναι. Πήρε το Σαββατόβραδο και το Σαββατόβραδο. Αγάπη μόνο και. Ναι. Όχι, αυτά δεν μας πίνουν. Εσένα σου αρέσει ο Σιφερλής, φίλε? Όταν ήμασταν στην ηλικία, στη φάση βασικά που με σουρανούσε με τον Αντένα, τότε με το Προσοχή Μαρκοπέδιο ή μετά στο Άλτερ. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, α πούμε, που ήμασταν εμείς μικροί και ήταν τότε τη μόδα το άλλο ένα. Και το. Και ο Σπάσο Κλαμπάνιας. Ναι, τότε σαν παιδί. Ναι, να ακούτε. Τι βλακίες, Χριστέ μου. Ναι, να ακούτε. Όμως, αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω να ακούτε. Ξέρεις τι γίνεται στο ράδιο όταν έχεις Σεφερλή? Ξέρεις τι γίνεται? Πανηγύρι γίνεται. Okay. Ναι, πηγαίνει κόσμος. Μιλάμε για τρέλα. Ναι. Ξέρεις πόσα πούλμαν έχει παρκαρισμένα μπροστά? Δηλαδή κατεβαίνω από τα χωριά να πάνε. Πούλμαν τα ρε, κατεβαίνω από τα χωριά να δω Μάρκο Σεφερλή, σου λέω. Oh. Και στη Βανδύ έχει πολύ πούλμαν. Γιατί κατεβαίνει και εκεί από τα χωριά. Μόνο απόλυτη. Μόνο απόλυτη. Μόνο απόλυτη. Ναι. Η Δέσποινα. Κατεβαίνουν τα πούλμαντα. Ναι. Στις μεγάλες παραστάσεις υποτίθεται, από παλιά αυτό γίνεται. Ναι. Στις full mainstream, ρε παιδί μου. Σε Σεφερλής, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Έχει και πούλμαντο από το χωριό, ρε φίλε, που κατεβαίνει. Δηλαδή, ο Σύλλογος Γυναικών Ροδοχωρίου, ξέρω εγώ, διοργανώνει εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Τι Κυριακή! Ακριβώς. Κατάλαβε. Ο Δημοτικό Σύλλογο. Τιμή, ξέρω εγώ, 25 ευρώ. Σα πηγέ του Μάρκου Σεφερλή. 5 ευρώ το πούλμαν, 20 ευρώ το εισιτήριο. Κατάλαβε. Ναι. Γίνεται δουλειά. Ναι, ναι. Και το βλέπουν σαν night out δηλαδή αυτές εκεί πέρα. Μα είναι night out, night out. Το έτσι κι αλλιώς. Μπαίνουμε στο πούλμαν, πηγαίνουμε στην πόλη από το χωριό για να δούμε το Σεφερλή. Μα έτσι κι αλλιώς είναι night out το θέατρο. Στο Σεφερλή! Δώσε πέναλτι, ρε φίλε. Άλλο τώρα πέναλτι. Δώσε πέναλτι. Εγώ, α πούμε, στη ζωή μου δεν έχω πάει ποτέ. Ναι. Με το σχολείο μα είχαν πάει μόνο να δω θέατρο. Είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω κάποιο. Πολύ κακό, φίλε. Κάποιες δεν θέλω να το κάνω. Για σένα, κακό. Είναι ωραίο το θέατρο. Δυστυχώς δεν συναναστρέφω. Επίσης ξενερώνω που δεν έχω χρόνο να πηγαίνω πολύ θέατρο. Δεν συναναστρέφω με τις παρέες. Εντάξει, οκ. Δεν είναι ποτέ αργά όμως. Ποτέ δεν είναι αργά, φίλε. Ναι, συμφωνώ. Κάποτε, είναι ωραίο το θέατρο. Κάποτε που είχα παρέα βασικά για να πάω στο θέατρο, τη χλέβαζα. Και τη έλεγα, πού να τρέχουμε το πουλάκι τώρα στο θέατρο. Α, στο θέατρο τώρα. Έβγαζε μια ρηχότητα δηλαδή. Έβγαζα μια ρηχότητα λόγω του νεαρού τη ηλικία μου τότε. Ναι. Κατάλαβε γιατί τώρα. Τώρα θες να πας από περιέργεια ή θες να, ρε παιδί μου. Κοίτα, επειδή όσο μεγαλώνεις, οριμάζεις ναι. και αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά πολλά πράγματα στη ζωή σου, mm-hmm. από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα ή σημαντικά όπως είναι το θέατρο, ναι. νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Θέλω να το ζήσω μια φορά για να μπορέσω να είμαι και πιο σωστός κριτής στο αν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει στο χαρακτήρα μου ή όχι. Καλά, όχι μια φορά όμως, γιατί μπορεί να πας και η παράσταση να είναι μούφα, ναι, okay, ναι. Να πας για τρεις φορές τότε, ρε παιδί μου, ναι. Okay. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Εντάξει, άμα θα πας την πρώτη φορά τώρα, προσπάθησε να είναι κάτι ψιλοκομωδία, ρε παιδί μου, και να είναι λίγο normal η παράσταση. Γιατί άμα είναι τίποτα ψαγμένο πολύ, το πιθανότερο είναι να τη φάσει. Θα μπορούσα πάνω εδώ αυτό του Χαραλαμπόπουλου, τώρα δεν ξέρω αν παίζεται ακόμα. Το ερωτευμένο Σέξπιρ. Ναι, ούτε έχω ξανά παίζεται ακόμα. Που μπορεί να είναι και καλό. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Προχωράμε. Αυτά ακούστε έτσι. Μπορεί κάποιο να πάει σε μια παράσταση και να. Απλά η παράσταση είναι εικονοξέ, έτσι. Δηλαδή, άμα είσαι τώρα. Μπαίνω λίγο στο Instagram και όλα αυτά, δεν έχει. Όχι, θα είσαι εκεί. Φωσιωμένος. Συμφωνώ. Θα το παρακολουθείς. Και ακόμα και φύρα να είναι. Σαν να είναι σινεμά.
και ακόμα και φύρα να είναι, είναι ακόμη περισσότερο σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος και να το παρακολουθείς, γιατί ο άλλος πάνω σε βλέπει. Όπερα πήγαινες? Όπερα δεν έχω πάει και δεν μπορώ να πω ότι. Πήγαινες, ξέρω, το φαντάζομαι δεν έχεις πάει, οκ, okay, ναι, πήγαινες. Δεν με ψήνει και πάρα πολύ. Δεν σε ψήνει πάρα πολύ. Ναι, γιατί δεν με ψήνει και πάρα πολύ γενικότερα όλο αυτό το σκηνικό, κλασική μουσική ηγεσία. Η Τόσκα, ας πούμε. Δεν με ψήνει. Του Πουτσίνη. Πού είναι ο Βάγνερ, Νικό? Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Πουτσίνη? Έχω μια ελληνική οπερέτα, το βασιλικό που παίζεται σχεδόν κάθε χρόνο παντού. Άλλος, δεν έχει μείνει. Τι? Έχουμε και ελληνική όπερα, το βασιλικό, έτσι λέγεται αυτή η παράσταση, που έχει παιχτεί από όλες αυτές τις ομάδες τέλος πάντων όπερας και τέτοια, αλλά δεν είναι. Μάραθρα Σιβουλίδου. Βασιλικό και το Γιασεμί. Και η νύχτα μυρίζει Γιασεμί. Τι λέγαμε για το Γιασεμί χθες? Ναργιλέ, ναργιλέ. Που κάνατε ναργιλέ Γιασεμί στο Καχάτι, δηλαδή Γιασεμί. Αλητεία. Αλητεία. Μάλιστα. Αλητεία. Δεν με ψήνει όπερα, όχι φίλε. Δεν. Ναι. Δεν είμαι πολύ φαν αυτού του είδους μουσικής, να σου πω την αλήθεια. Μου έχει λείψει και τώρα που είναι ο απόλυτος εδώ πέρα, εντάξει, το νούμερο ένα στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να πάω. Ένα ωραίο, έτσι, ένα ωραίο μπουζούκι, ρε παιδί μου. Έτσι, μετά την όπερα, ρε παιδί μου, θες να πας ένα μπουζούκι. Ποιος είναι ο απόλυτος φίλος με τη Θεσσαλονίκη? Βασίλης Καράς. Ωραία. Πάνε, φίλε, μη μιλάς όλη τη μέρα. Ναι. Ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα να τραγουδήσει, επειδή αυτός δεν μπορεί να τραγουδήσει, να τραγουδάς εσύ από κάτω, γιατί όταν είναι τραγούδια δίνει το μικρόφωνο έτσι. Δεν χρειάζεται. Ο Βασίλης δεν χρειάζεται να τραγουδάει πλέον. Ο Βασίλης βγαίνει στη σκηνή, δίνει η ορχήστρα από πίσω τον ρυθμό και τραγουδάμε εμείς γι' αυτόν. Έτσι πρέπει. Και ωραία εικόνα, ρε παιδί μου, έτσι, δηλαδή να πηγαίνει όταν βλέπεις αυτή την εικόνα. Ωραία, δηλαδή λες, ρε παιδί μου, ωραία, ήρθα να διασκεδάσω. Ήρθα. Ωραία, δίνω και κανένα κομμουστάρι το κεφάλι για να διασκεδάσω και βλέπω αυτό. Γιατί φίλε, είσαι τόσο άδικος, ρε φίλε. Τον έβλεπα, τον είχα δει στο Κόκκι στο Κοκλόνι. Α, ωραία. Κοκλόνι. Πότε ήταν, μερικά ένα μήνα. Κάπου εκεί. Και ειλικρινά η απορία μου ήταν, ναι, πώς αυτόν τον άνθρωπο ακόμα δίνουν λεφτά και πάνε και τον ακούνε. Ειλικρινά. Τώρα ξέρω ότι είναι λίγο unpopular opinion αυτό που λέω, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνω. Μάλιστα. Είναι λίγο unpopular. Μάλιστα. Ξέρω ότι έχει πολύ κόσμο που του αρέσει πολύ. Συμφωνώ ότι έχει πει κομματάρες. Ναι. Συμφωνώ ότι έχει πει κομματάρες. Αλλά δεν θα πλήρωνα ποτέ για να πάω να τον δω. Ναι. Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Εν τω μεταξύ, λέμε για το θέατρο και για την ευκαιρία που είχα να πάω στο θέατρο. Ναι, ναι. Και σκάει το άτομο το οποίο είχα την ευκαιρία να πάω στο θέατρο. Και σου λέει, ναι, τώρα είναι αργά. Εντάξει. Γεια σου, Άρτεμις. Ναι, τώρα ναι. Κλαις, γιατί γεια σου, Άρτεμις. Ήθελες να με πας στο θέατρο τότε. Ήθελες να με βάλεις να γίνω λίγο πιο άνθρωπος τότε. Οκ, δεν περάσαμε αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Είσαι πολύ, νομίζω, κάθος όσον αφορά των μπουζουκιών. Άποψή μου. Εγώ ας με στα μπουζούκια που θέλω να πάω. Ξέρεις ποιος είναι και δεν έχω πάει και θέλω να πάω πολύ. Ποιος? Μάκης Δημάκης, ρε φίλε. Ναι. Και δεν έχω πάει. Όταν το... Βάλε ένα Μάκη Δημάκη. Και θέλω να πάω. Βάλε Μάκη Δημάκη. Όχι ρε, άσε. Ναι, ρε, ναι, θα μπει. Όχι ρε, όχι. Θα μπει ρε, το πάτε. Όταν το ανοίξεις. Χαλαρά είναι τώρα. Δεν έχει χαλαράει. Εδώ βάζαμε πορτοκάλο και θέλω να πάω. Θέλω να πάω όταν θα είναι φούλγιφτο βραδιά, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πάω μέσα και να είμαι ο μοναδικός που δεν θα μένα με τσιγκάνο. Και να δίνει μέσα το πανηγύρι να γίνεται. Θέλω να πάω. Κατάλαβες. Στην εκκλησία. Τον εκτιμώ πιο πολύ από τον Βασίλη Καρά. Τι να κάνω, sorry. Έχει φωνή να τραγουδήσει ο άνθρωπος. Καλά, και ο Βασίλης έχει φωνή, φιλικά, από την πολύ διαφορετική. Πολύ ωραία. Ρε Νίκο, ευχάριστη αυτή. Δεκαετία 80-90 ήταν τώρα παπάδες έκανε. Τι πολύ καλά έκανε. Τι ρωνεύεσαι. Δεν μ' αρέσει εμένα, ρε φίλε, κακό είναι. Εντάξει. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι κακός επειδή δεν αρέσει εσένα. Όχι, αυτό δεν βγάλεις τα ρούχα μου. Όχι, αυτό δεν σου πω ότι είναι κακός. Εγώ πιστεύω ότι. Εγώ δεν τον μπορώ. Άμα άλλο γουστάρει, τι να κάνω εγώ. Πρόβλημά του. Τι να κάνω. Πείτε για τον Άρη, λέει, πώς πάντα διαργίας. Ρε Γιώργο. Άσε φίλε, τώρα και εσύ είναι διαργίας. Ρε Γιώργο. Είχε 8.000 κόσμος σήμερα, περίμενε. Περίμενε, επειδή είμαι και... Έφτασε ουρά μέχρι κέντρο. Θα σας αφορέσω λίγο πάλι το δημοσιογραφικό μου, αν δει. Ναι. Λοιπόν. Τα διαργίας πάνε πολύ καλά. Έχουν φύγει πάνω από 3.000. Σήμερα εξαντλήθηκαν αυτά που αφορούσαν την παιδική κερκίδα στη θύρα 2. Μην μου πεις, ήδη... τα παιδιά είναι η μόνη σου ελπίδα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ήδη ο Άρης έχει ξεπεράσει τα μισά από αυτά που έδωσε πέρυσι. Απίστευτο. Μέσα σε 10 μέρες, γιατί απίστευτο. Τι ρωνεύεσαι, πάλι ρωνεύεσαι. Ρωνεύομαι, ρε. Μη σε ανοίξα άλλο απόψε. Ωραία. Λοιπόν, πάνε πολύ καλά. Πάνε πολύ καλά. Τι χρειάζεται να βγει μέχρι τώρα, τι στόχο έχουμε. Πενταψήφιο. Θα έχουμε. Θα το πιάσει, πιστεύει. Ναι. 10 χιλιάρικα. Ναι, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Θα τα πιάσει, εντάξει. Συγγνώμη λίγο. Ακόμα δεν πήγε ο Ιούνιος. Δηλαδή γύρισε. Βγήκε Ευρώπη κατευθείαν. Ωραία. Ναι. Καλή ομάδα έχεις. Γιατί να μην έχεις 10 χιλιάρια, δεν κατάλαβα. Κάρι έχεις. Εννοείται ότι έχεις κάρι. Έχεις και κάρι δράρα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πάει τώρα, προσέξτε. Προσέξτε, Αριανή. Προσέξτε λίγο. Ο Καρυπίδης που η UEFA το έχει πει να κάνει 5-6 πράγματα. Οκ, okay, στο γήπεδο. Δεν του έχει πει όμως να κάνει κάτι στα φώτα. Και πάει ο Καρυπίδης. Πόσο κάνει. Περίμενε, όχι. Πάει ο Καρυπίδης, θέλω να βάλω κάτι καλό. Λέει τον δικό του τον άνθρωπο εκεί πέρα.
Τι θα βάλουμε, φώτα LED. Δεν έχει άλλο γήπεδο στην Ελλάδα, λέει, φώτα LED. Πόσο κάνουν, 500. Πάρτα, του λέει. Πάρτα. Θα τα βάλουμε. Έτσι. LED φώτα ο Βικελίδης ο Καρυπίδης. Και όχι μέχρι να ανάψουν 10 ώρες. Εντάξει, το πατάς, ανάβει, ανάβει τέτοια. Οικονομικά θα κάνει απόσβεση. Πόσο κάνουν, 500. Πάρτα πίσω. Εντάξει, Καρυπίδη. Μπράβο τον Καρυπίδη. LED φώτα, ρε φίλε. Δυνατός. Στους πυλώνες. Ναι, ναι, ναι. Στους πυλώνες, στο σκέπαστρο και στους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου. Παντού LED. Πολύ ωραία. 500 χιλιαρικάκια. Κράκ. Θα πληρώνει και λιγότερο ρεύμα, ρε φίλε. Πολύ. Θα κάνει και εξοικονόμηση εκεί. Δηλαδή θα κάνει μια καλή επένδυση σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα γλιτώσει από τα άλλα. Θα τα πάρει πίσω. Έτσι είναι. Βλέπει τον Καρυπίδη. Λοιπόν. Ο Καρυπίδη σα περιμένει. Ο Καρυπίδη σα πουλάει και σα αγοράζει. Θα κάνουμε μάχη, θα δώσουμε μάχη μια μέρα να τον έχουμε στην εκπομπή εδώ πέρα. Δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ, να ξέρει. Γιατί? Γιατί θα τον αποθεώνω όλη την ώρα. Δεν θα είμαι αντικειμενικό, κατάλαβε. Ο Καρυπίδη μέσα θα πάει ο Νίκο να τον αγκαλιάσει. Ναι. Πρόεδρε. Ίδωλο. Πε μου, πού θα πάω στην Αθήνα. Θα το κανονίσουμε. Θα επικοινωνήσω. Έχω ένα γνωστό που έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Το ξέρεις. Ωραία. Θα το πούμε. Πρόεδρε, θέλουμε να χτίσει ένα βράδυ εδώ πέρα, στο ραδιόφωνο. Να κάνουμε ένα δύο ώρα. Θα πάρουμε και μια ώρα από Ζαγόρα. Θέλουμε να κάνουμε μια κομπή εναλλακτική. Θα μιλήσουμε για γυναίκες, μπουζούκια. Θα μιλήσουμε για γυναίκες, αυτοκίνητα. Ναι. Εντάξει. Μπουζούκια, ναι. Αθήνα, βουλιαγμένη και Κίνα. Να μας τα πεις όλα αυτά. Δεν θα μιλήσουμε για άλλη καθόλου. Τίποτα. Μόνο για αυτά. Συμφωνώ. Αυτό το παιχνίδι που βλέπουμε εδώ, τι είναι, ρε παιδιά, αυτό τώρα είναι κάτι στη Γαλλία. Είναι κάτι στη Γαλλία. Είναι παιχνίδι μπαράουζ. Μπαράουζ, δεν γνωρίζω. Ας πούμε, πάντως παίζεται Lunch με την Dijon. Η Dijon σοφάρισε μόλις, το έκανε 1-1 σε μια καταπληκτική κόντρα-τάκ. Έχει και λίγο κόσμο στο γήπεδο. Ναι, το γήπεδο της Lunch είναι άδειο. Ναι, ναι. 50.000 κόσμο μέσα. Πάρα πολύ ωραία κόντρα επίθεση. Και πολύ ωραίο τελείωμα από ένα σχιστομάτι παίχτη, τον οποίο δεν ξέρω πώς το λένε. Ο Άρης κοιτάει ένα παίχτη από Γαλλία. Αλλά δεν πάω από ποιον. Δεν σε ρωτήσαμε, ρε φίλε. Το είπα μόνος μου. Δεν θα πάρω άδεια να πω κάτι, Νίκο, από σένα. Άμα γουστάρω, θα το πω. Όχι, γιατί είπες, δεν μπορώ να το πω. Άμα γουστάρω, θα κάτσω ναι. Και έτσι. Δεν σε ρώτησε όμως κανένα, να ξέρεις. Πώς έπεσε έτσι, ρε, εσύ. Αυτός θα βάλει τον κόλλο και παραλίγο να σπάσει το λαιμό του. Δίνω ο Κουόν. Δίνω χίντς για να την κάνω τον κόσμο, κατάλαβες. Ξαναλέω, πως δεν σε ρώτησε κανένας, φίλε. Ναι. Πώς έχεις αυτό. Δεν πειράζει. Okay. Δεν περίμενα να με ρωτήσω. Γάλλο δηλαδή ψάχνει. Δεν είπα ότι είναι Γάλλος. Α. Okay. Κράξη. Λοιπόν. Lance Dijon, μόλις έγινε το 1-1, ο Παλίκαρος που έβαλε τον γκολ προσγειώθηκε άσχημα. Δεν έσπασε ούτε αφιένα ούτε λαιμό ούτε κεφάλι. Και έκανε το 1-1. Νομίζω είναι για Πονέζος αυτό. Όχι, δεν έχει κάνει Κορεάτης, ναι. Κουόν και τέτοια. Κουόν Γιονγκούν. 1-1 ισοφάρισε η Dijon την Lance. Ναι. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλέξει την ηγεσία τη δικαιοσύνη. Νίκος Ανδρουλάκης. Πόσο ωραία η Έλλη Στάιρ, φίλε. Αυτός... Α, το κλάκεις. Πόσο ωραία η Στάιρ, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει. Τι δεν σ' αρέσει, δεν τη βλέπεις τώρα. Σαν δημοσιογράφος μ' αρέσει, όχι. Θα πλησιάσει τώρα εκεί πέρα, σε φάει ζωντανό, ρε φίλε. Σαν γυναίκα δεν... Ναι. Γιατί ασλαμίζεις. Δεν ασλαμίζω καθόλου. Ασλαμίζει, δεν μου αρέσει. Δεν είπα, γιατί, αρέσει. Δεν είπα γιατί τρέμει. Η Ρένα Δούρου μου αρέσει. Καλό η Ρένα. Ποια καλό η Ρένα, Ρένα. Καλό η Ρένα. Καλά τώρα, εντάξει. Μένει στο άλλο το κομμάτι και δεν μένει στην ουσία. Στο άλλο το κομμάτι. Στο ΣΥΡΙΖΑΟ πολιτικό τέτοιο. Όχι, όχι, φύγει όχι, από αυτό το όχι, κομμάτι όχι, και δε στο θέμα τη γυναίκα, τη ηλικία, του χώρου του οποίου είναι και όλα αυτά. Αν αυτό. Τα βάλει όλα αυτά κάτω, η Ρένα είναι. Δεν στο πάω στο κομματικό. Project. Δεν είναι. Σπασμένη πολύ. Πολύ ενδιαφέρον project. Πριν 5 χρόνια ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Πολύ ενδιαφέρον project, λέω εγώ. Έμπαινα δηλαδή. Μάλιστα. Okay. Μην μένει, σου λέω, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική και δεν ξέρω εγώ τι. Ρε Νίκο, δεν σου λέω γι' αυτό. Βγάλω το αυτό απ' έξω. Για γυναίκα, μιλάω, σου μιλάω καθαρά. Πολύ... Φάει Βάσο Παπανδρέου τότε, εσύ και μην μιλάς. Για Βάσο, μωρά. Αυτή που είναι το μεταξύ εξαφανισμένη. Γιατί ανάγκη έχει, ρε φίλε. Έκανε καμιά 68 θητεία στην κυβέρνηση. Πήρε στην κυβέρνηση, στη Βουλή. Σύνταξη. Πήρε και αυτή η βουλευτική σύνταξη. Βουλευτική και κάνει retirement life σαν τον Dwayne. Εμείς θα πάρουμε τίποτα από μια σύνταξη. Βουλευτική σύνταξη δεν νομίζω να πάρουμε. Εκτός και αν έρθει η ώρα κάποια στιγμή να πολιτευτούμε και εμείς και κάνουμε δύο θητείες. Νομίζω δύο τετραετίες όμως, όχι δύο θητείες. Για να πάρεις βουλευτική σύνταξη. Ναι. Εκτός και αν θέλει δύο θητείες βουλή, αυτό που δεν θυμάμαι. Κατέβουμε και εμείς με το Κινάλ. Δεν είμαστε σε θέση, φίλε. Εγώ μόνο Κινάλ. Εντάξει. Μόνο Κινάλ. Γιατί βασικά το Κινάλ το οποίο θα γίνει Πασόκ πάλι κάποια στιγμή. Εντάξει, θα επιστρέψει στο παλιό το Ορθόδοξο, να το ξέρετε. Γιατί η ζωή έκανε κύκλους. Εκεί. Κατάμε αυτή σου τη βούληση. Νίκος Παπαδόπουλος, Αλφα Θεσσαλονίκης. Τερέ είναι αλφα. Δεν ξέρω τι. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Βία. Βήτα Θεσσαλονίκης. Εκεί πάνω στα έδρανα. Στις βουλή στα έδρανα. Στις βουλή στα έδρανα. Τι. Αχ, εγώ να. Να. Να.
Ποιο το έχει πει αυτό, νομίζω. Ο Τζίμι το έχει πει. Τζίμι Φανούζη. Ναι. Μια φορά μας έχουν πάει στη Βουλή, όχι δύο ψέματα. Τη μία καθίσαμε και είχα κάτι, θυμάμαι, στη θέση του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Και μετά από λίγο πέθανε. Εγώ σε ποιον θέση είχα κάτσει. Δεν θυμάμαι. 2002. Έκτη Δημοτικού. Ήταν η μέρη τη Eurovision. Το Σαββατοκύριακο που είχαμε πάει τότε τριήμερη στην Αθήνα ήταν το Σαββατοκύριακο τη Eurovision που ήταν με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Ίδωλο. Δεν το έχεις δει, δηλαδή. Όχι, και απογοητεύτηκα γιατί ήμουν πολύ φαν του. Και δεν. Σαν χωρί. Ναι, σε φίλε, κόλλησε με ποιότητα, ρε φίλε. Τι ωραίο άνθρωπο, ρε φίλε. Τι ωραίο, ρε φίλε. Τι ωραίο, ρε φίλε. Ήταν και η φάτσα πολύ δυνατή, ρε φίλε. Δεν ήταν, ήταν πολύ ωραίο, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ που δεν. Οι Έλληνες τώρα από τις κομμωδίες και γενικότερα κομμωδίες είναι και πάρα πολύ. Αυτός ήταν πολύ ωραίος τύπος, ρε φίλε. Φίλε Γιώργο, θα κάνουμε live. Πολύ νωρίς έφυγε. Και με το Χρήστατο στην απογευματινή για να βλέπεις τις εκφράσεις όταν μιλάει για καρυπίδια που ζητάς. Ναι. Λοιπόν, ήταν ωραίος, ρε φίλε. Σε εκείνο το ρόλο ήταν πάρα πολύ ωραίος, αλλά μου διαφεύγει ακόμα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Στον παλιό έλεγε όλη την ώρα, γιατί ήταν ο παλιός. Ήταν ο παλιός, ναι. Ήταν από τους τρεις ο πιο παλιός, αλλά ήταν ο Ντάλλας, ο Πλαπούτας. Πάρα τον, το δες, φίλε, ποιο είναι, άντε. Πάτα να το βρεις εκεί. Της Ελλάδος τα παιδιά. Δύο σεζόν. Ο Γιώργος Βλάχος, α, μπράβο, ναι, ο Βλάχος. Βλάχος, Πλαπούτας Ντάλλας. Έπαιζαν τότε ο Μπέζος. Και έλεγε όλη την ώρα αυτό στο παλιό και στο παλιό. Ναι, στο παλιό, ρε. Και είχε τις περισσότερες φυλακές. Ο Μπέζος ήταν ο Σμήναρχος Επαμεινώντας Κάκαλος. Η Χρυσούλα Διαβάτη. Που ήταν η Μπουμπού, ο Καπετάνιος που έπαιζε τον Επισμηνία Χαράλαμπο Καραβανέα, ο Νίκος Αλεξίου που ήταν ο Σμηνίτης Δημοσθένης Πλαπούτας, ο Κώσε Βρυπιώτης, ο Σμηνίτης Γιώργος Βλάχος, Γιάννης Αβιδάκης, Σμηνίτης Τζιοβάνι Ντάλλας. Κρίμα. Έχει, ρε φίλε, στην Ελλάδα, έχει στο YouTube της Ελλάδας... Και έκανε Λουιζίδου. Έχει τέτοιο. Τι. Έχει Βλάχο. Μόνο. Περίμενε. Για χαμηλού στο χαλί λίγο. Γιάννη, κλείς το χαλί, κλείς το χαλί. Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη, ωραία μου κυρία. Μην είναι το γραφείο του κυρίου Κάκαλου. Κυρίου Κάκαλου είναι από εκεί, αλλά το δικό μου όμως είναι από εδώ. Από εκεί. Γιώργος Βλάχος. Χάρηκα πολύ, Βλάχο. Πολύ. Α. Ναι. Πολύ, σε περιμένω για... Για... Καφέ. Καφέ. Ρε φίλε. Γεια σου, Βλάχο. Να με περιμένεις, Βλάχο. Δεν τρία φίλε, φίλε. Άφησε με επιτέλους, Βλάχο. Πόσα λεπτά είναι. Τέλειες, αυτό είναι. Α, μόνο. Ναι. Θα βρούμε κανένα τώρα στο διάλειμμα να βάλουμε μετά, ναι, από τις 11.30. Πάμε στο break μαζί μας, η Στίχημαν και το Στίχημαν.gr. Η εφαρμογή της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας στην Ελλάδα. Την κατεβάζετε εύκολα και απλά στο τάμπλετ ή το κινητό σας. Παίζετε το στοιχηματάκι σας έχοντας εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες επιλογές. Τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε και να πάτε ταμείο. Στοίχημαν λοιπόν μαζί μας και στην δεύτερη ώρα της αποψινής εκπομπής. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το κλείσιμο της εκπομπής με πολύ Κώστα Ευρυπιώτη. Ωραία, το μεταξύ, εγώ νόμιζα, έβλεπε ένα βίντεο πριν για τον Ευρυπιώτη και νόμιζα ότι θα έπαιζε το βίντεο αυτό που θα είχε για την ατάκα του Ευρυπιώτη μέσα από τις 40 παιδιά. Αλλά έβαλε σκέτο το παλιό μου το πουλόβερ από τον Κυριαζή. Okay. Έχω να πω ότι ήταν ο τραγουδιστής. Μου είχε πει κάτι ωραίο τώρα για τον Κυριαζή. Προσπαθώ να τα θυμηθώ τώρα όμως. Ήταν ο αγαπημένος μου τραγουδιστής μέχρι ηλικία 5-6 ετών. Εντυπωσιακό. Πολύ καλό αυτό για τον Χρήστο Κυριαζή. Λέει πολλά για την καριέρα του. Και την ποιότητά του σαν τραγουδιστή. Τραγουδούσα όταν ήμουν μικρός. Υπάρχει κάτι βίντεο το οποίο το έχω κρυμμένο στο σπίτι. Στο ημεροβίγλι που συνάντησα μια φίγλη. Α, όχι, εκείνο. Που είμαι, ρε παιδί μου, 4-5 χρονών, ρε παιδί μου, γυμνός. Κομματάρα αυτό, τα λέμε όλα έτσι. Ναι, ήταν πολύ δυνατό τη εποχή. Με μια κιθάρα ακουστική που είχε η μάνα μου και χαζουνούσα τη κιθάρα και πήγε γυρίσει από πίσω. Και φόραζα εγώ τον πατέρα μου να ξαναβάλει να παίξει Κυριαζή. Το παλιό μου το πουλόβερ, ποιο? Το έχω κλάψει για πολλές γυναίκες. Για πολλές γυναίκες, για σένα πιο πολύ. Αλλά εγώ έλεγα ότι όταν
σαν μωρό παιδί μου, ναι. Έχω κλάσει για πολλές γυναίκες, έχω κλάσει, αλλά για σένα πιο πολύ. Ωραίος. Και αστιάτρο από μικρός. Χιούμορ. Από μικρό δηλαδή. Αλλά ήταν τότε η δεκαετία 90, τέλη 80, αρχές 90, πολύ δυνατός ο Κυριάζης. Γεγονός. Γεγονός. Αλλά μετά πολύ πάρε το παράτησε εντελώς, ρε φίλε. Μετά. Δεν ξέρω τι παράτησε δηλαδή. Αυτός ή αν απλά πέρασε η μόδα του. Ναι. Εντάξει, ένας παλιός θα μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο με το Χρήστο Κυριάζη. Θες να αποσύρθεις στο ημεροβίγλι από εκεί που είναι, είχε βγάλει και την κομματάρα. Στο ημεροβίγλι. Από εκεί νομίζω είναι. Που μπαίνα σου στείλω. Που συνάντησα μια φίγλη. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι βίντεο με τον Ευρυπιώτη και με τον Κούντερα εκεί πέρα για αυτά. Πώς δεν το έχω δει εγώ Θεσσαλάβα στα παιδιά ποτέ, ρε φίλε. Πρέπει να ασχοληθείς. Το Θεσσαλάβα στα παιδιά ποτέ έπαιζε κανονικά. 93-95. Δύο σεζόν. Μια μισή βασικά. Ναι. Εντάξει, ήμουν πολύ μικρός για να το δω τότε. Okay. Και εγώ μετά το είδα. Αλλά δεν έχει κάτσει ποτέ ούτε να το δω. Ήτανε καπάκια μετά το σοφάκι. Έχει κάποιο story ή ρε παιδί μου ήτανε ουσιαστικά σαν αφοτελή και είχε μόνο καφενείο η φάση. Να το. Το story ξέρω ρε παιδί μου ποιο είναι, okay, αλλά είχε πλοκή το θέμα ή ήτανε μόνο χαβαλέ, αυτό θέλω να σου πω. Κάθε επεισόδιο ήταν αυτοτελές, δεν ήταν τώρα ρομερό. Αυτό σου λέω. Αυτό όχι, σου λέω. Μόνο με ξέρεις αν ήταν ένα-δύο, ας πούμε. Ναι. Λέει ότι οι ιστορίες σε σειράς εκτυλίσσονται στο γραφείο ενημέρωσης αεροπορίας. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι γίνεται τώρα στο γραφείο ενημέρωσης της αεροπορίας. Εννοείται. Λοιπόν, στο οποίο περνούσαν τρεις μηνύτες, ένας δημοσιογράφος, ένας σκηνοθέτης και ένας τραγουδιστής. Ο Τζιοβάνι Ντάλλας. Ή αλλιώς Γιάννης Αβιδάγης. Μαζί τους εργάζονται οι κυρίες Μπουμπού και Ντίνα, καθώς και ο νέος μήνεργος στο γραφείο κύριος Κάκαλος. Μάλιστα. Ο αρχικός τίτλος της σειράς ήταν, λέει, «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά», αλλά λίγο μετά την πρεμιέρα άλλαξε «Της Ελλάδος, τα παιδιά» λόγω διαμαρτυρίας του Μίμη Τραϊφόρου, του συνθέτη του τραγουδιού που ερμήνευσε η Σοφία Βέμπο κατά τον Ιταλικό πόλεμο του 40-41. Ναι. Μάλιστα. Ελλαδάρα, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Εντάξει. Κατήγγειλε, λέει, τότε τον αυθαίρετο σφετερισμό του τραγουδιού σε τίτλο του σύριαλ. Κατήγγειλε. Προσέβαλε, λέει, τη μνήμη όσων πολέμησαν, λέει, στο τελευταίο πόλεμο και τη Σοφία Βέμπο που ερμήνευσε το θρηλυκό τραγούδι αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είχαν περάσει τώρα γκέστα από αυτή τη σειρά, για να καταλάβει. Δήμητρα Παπαδοπούλου, Βλάς Μπονάτσος, Πέτρος Φιλιππίδης, Κώστας Τσάκωνας, Σπύρος Μπιμπίλας, Κώστας Γκουσγκούνης. Έχει περάσει γκέστα από τους Ελλάδους. Ναι. Ναι. Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος έκανε τους Μινίτη τέλη τυπιτέλη. Ωραία. Τυπιτέλης. Λοιπόν, Παύλος Χαϊκάλης, Ελένη Φιλίνη. Εντάξει, λοιπόν, η Βίλμα Τσακίρη δεν την ξέρω. Έλα, η Βίλμα Τσακίρη είναι εκείνη με τα μπλε μάτια και λίγο πορτοκαλί, παύλα, κόκκινο, μαλλί. Αν την πατήσεις στο Google και δεις τη φάτσα θα τη θυμηθείς. Ναι. Σταμάτης Γκαρδέλης, Ρίκα Διαλυνά, Σπύρος Καλογύρου, Δημήτρης Καλυβοκάς, από τους αγαπημένους μου εμένα, ναι. Ο συγκεκριμένος, ο Παρτσαλάκης, η Ζωζός Απουτζάκη. Τέλης τυπιτέλης, δεν θέλω. Ο Τέλης και η αδελφή Κατσάμα και η Ρούλα Κορμιλά. Βλέπω και ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Μάλιστα. Και η Ράνια Κυπρέου. Όλγα Μπενούκα. Μάλιστα. Ο Τέλης Τυπιτέλης. Το παλιό μου τα ακριβό. Το Τέλης Τυπιτέλης το λέει εκεί, εσύ το θυμόσαστε τώρα ήταν ο Τέλης Τυπιτέλης. Α, οκ. Ποιος, ρε. Από αυτούς που ήταν, ρε παιδί μου, guest, δεν είχε κανένα άλλο με τέτοιο ωραίο δυνατό όνομα. Τέλης Τυπιτέλης. Ο Μπονάτσος ήταν ο Σμιναγός Καραμπονάτσος. Ο Κώστας Τσάκωνας έκανε τον Μπισμπιζίδη. Ο Γκουσγκούνης έκανε τον ηλεκτρολόγο Κώστα Γκουσγκούνη, μάλιστα. Και έλεγε θα σου αλλάξω τα φώτα και τέτοια. Ο Μπισμπιζίδης ήταν αυτός που έλεγε ο Μπιτζι του Μπιτζι. Αυτός ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Ο Καλογύρου έκανε τον ταξιέρχο Καραμολέγκο. Ο Καλυβοκάς έκανε τον σμήναρχο Σερ Τζέφρι Ντάγκλας. Η Ζώσα Σαμπουτζάκη έκανε τη Ζώσα Σαμπουτζάκη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο έτσι κι αλλιώς. Η Σοφία Φιλιππίδου βεβαίως, και αυτή πέρασε. Δεν έχει τους άλλους, όχι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Τέλης Τυπιτέλης. Τέλης Τυπιτέλης. Εσύ τα έχεις δει όλα ή έχεις δει έτσι όπως προσπαθητικά επεισόδια. Όλα. Μάλιστα. Ωραία. Ρε τον Ευρυπιώτη, ρε φίλε τον άνθρωπο. Κρίμα. Okay. Τι άλλο έχουμε, Νίκο, τώρα για να πες, πριν κλείσουμε. Έχει τίποτα ρεπορταζιακό, το ενδιαφέρον. Είπαμε για τα διαρκεία του Άρη. Για τις ομάδες της πόλης ή γενικά μιλάς. Ρε παιδί μου, για τον Άρη, ας πούμε, τώρα που ρωτάω εσένα και αν προκύπτει κάτι άλλο. Για τον Άρη, είπαμε τα διαρκείας. Περιμένουμε με τις μεταγραφές τι θα γίνει. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Ακόμα από αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα μας φέρει περισσότερα πράγματα πάνω στο κομμάτι των μεταγραφών. Τώρα γενικά δεν είχε νομίζω και επικαιρότητα τίποτα. Δηλαδή, αν ξέρεις το θέμα του Παναθηναϊκού με το Βοτανικό,
Το ότι αποφασίσανε πώς θα διεξαχθεί το κύπελο τελικά την επόμενη χρονιά. Όπου διπλά παιχνίδια θα έχουμε από τους 8 και μετά. Mm-hmm. Και θα είναι μέχρι τους 16 μονά. Και οι ομάδες που θα παίζουν Ευρώπη θα μπαίνουν τη φάση των 16. Και οι υπόλοιποι θα μπαίνουν νωρίτερα. Δεν είχε κάτι άλλο ημέρα νομίζω. Τουλάχιστον αυτή η συνέντευξη τύπου του Σέρχιο Ράμος που έλεγε ότι εγώ είμαι Ρεάλ και θα μείνω εδώ πέρα και τα λοιπά. Τεράστια κοστεύει πιο ότι παρόλο το έχουμε βάλει τώρα. Τεράστια. Γίγαντα. Γίγαντα. Οπότε δεν έχουμε κάτι... Όχι, ο Πάοκ δεν είχε τίποτα. Πάοκ την έχει, φίλε. Περιμένει διάφορες απαντήσεις. Ανακοινώθηκε του Ροδρίγο Ρέι στη Πατσούκα. Πήγε Μεξικό ο παλίκαρος αυτός. Και είναι προπονητής ο Μάρτιν Παλέρμο, φίλε. Ο Φόρτης Μπόκα. Ναι, ναι. Χτάρα. Ήταν στο φιλικό του 9 στο Βικελίδης. Έτσι, το δαχτυλίδι της φωτιάς. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Για σένα γίνομαι λιώμα και δεν συμμαζεύεται. Από παιδί μικρό. Bulldog band και τέτοια. Βγήκε ένας χθες στην εκπομπή και λέει να μην επιστρέψει μπάντα, λέει στην κερκίδα. Ρε, ωραία φάση ήταν πέρα από την πλάκα. Ήταν καλό. Εντάξει. Ωραία φάση. Εντάξει, δεν ήταν σαν τη Μπόκα, οκ. Αλλά. Ήταν καλή φάση, δεν ήταν. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Τέλος πάντων. Το παλικάρι συνεχίζει εκεί. Νομίζω ότι είχε συμβόλαιο μέχρι το 20, οπότε... Τι συμβόλαιο είχε αυτός? Το συμβόλαιο του πάει μέχρι το 21 και πάει δανεικός εκεί. Λεφτά. Θα έχει 500 χιλιάρικα. 500, Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, προσέξτε τώρα, ο ΠΑΟΚ έδινε στον δεύτερο τερματοφύλακά του... Δεν τον είχε πάρει για δεύτερο, όμως για πρώτο τον είχε πάρει. Ναι, ο Πασχαλάκης πώς έπαιρνε πριν την ανανέωση, γιατί ήταν νέος κιόλας. Σίγουρα τα μισά από τα 500. Τώρα είναι 500, θα παίρνει κι αυτός. Λογικά ναι. Λοιπόν, 500 χιλιάρικα. Ωραία. Και έκανε ένα μάτσο. Και αγορά ήταν ωραία. Και έκανε ένα μάτσο και τον. Αγορά ήταν ωραία. Πλήρωσε και την. New Old Boys ήταν από εκεί τον πήρε. Πλήρωσε και ένα εκατομμύριο και για να τον πάρει το ωραία. Αλλά τι να κάνουμε, αφού ήταν ο τερματοφύλακας. Το κακό με αυτόν τον ξεκίνησε με εκείνη την ομάδα του Στανόγεβιτς και δεν συμμαζεύεται στο ξεκίνημα που δεν έστριπε καθόλου. Έφαγε γι' αυτό. Εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή. Όχι ευθύνη, ξέρεις, ήταν. Δεν έβγαζε και κάτι. Δεύτερη χρονιά του ήταν. Ναι. Εγώ νόμιζα παίξει το καλοκαίρι για τον Πύρος. Πέρσι το καλοκαίρι, όχι. Φέτος δεν έπαιξε απειροελάχιστα και είχε έρθει πέρσι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι 18. Καλοκαίρι 17 ήρθε. Καλοκαίρι 17, ναι. Άρα πριν δύο χρόνια. Ναι, αυτό ήταν. Ναι. Ναι. Κάθεσε, ήταν στο ξεκίνημα αυτό που έπαιζε τέλος πάντων με όλα τα αποτελέσματα στραβά, αποκλεισμοί, έστερσουτ, μέστερσουτ και εσία. Στα ξεκίνημα του Λουτσέσκου και μετά όταν άλλαξε τη μάση τότε εκείνο το μάτσι Ξάνθη που ο Λουτσέσκου του άλλαξε όλου και έβαλε και το Πασχαλάκι. Πάει ωραία μετά, δεν το ξαναείδαμε ποτέ. Εντάξει. Ο Πασχαλάκης και... που είναι από τους παίκτες, δηλαδή τα απόλυτα outsider που ήρθαν ως δεύτεροι ξεκάθαρα και ξαφνικά μετά. Εντάξει, τερματοφύλακας, ξέρεις πώς είναι. Άρπαξαν την ευκαιρία και μείνανε. Εντάξει, τερματοφύλακα, τώρα έτσι πάει. Ο Πασχαλάκης έτυχε τότε στα ξεκινήματα που άλλαζε και ο Λουτσέσκου λίγο την ομάδα και ήθελε να βρει σταθερές δικές του να κάνει κάποια καλά παιχνίδια, να ταιριάξει και με την άμυνα που έπαιζε άρχισε να παίζει καλύτερα. Και ο Πασχαλάκης έγινε βασικός και διεθνής κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Και ωραία, έχασε θέση του. Okay, εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι στο τερματοφύλακα. Έτσι πάει. Δυστυχώς, συνήθως παίζει ένας. Και εδώ στην Ελλάδα σπάνια βλέπουμε αυτό που κάνουν στο εξωτερικό οι περισσότερες ομάδες και κυρίως οι πιο μεγάλες να έχουν ένα τερματοφύλακα στο πρωτάθλημα και έναν. Στο κύπελο και στην Ευρώπη. Στο κύπελο και στην Ευρώπη ενίοτε. Ναι, όπως okay. Το έκανε στη Ρεάλ, νομίζω φέτος μέχρι αυτή ο Ζιντάν που ήταν ο Κουρτουά στο πρωτάθλημα. Και ο Νάβας νομίζω ήταν. Εγώ την Μπαρτσελόνα που έβλεπα προχθές στο τελικό με την Βαλένθια που έχασε. Ναι. Έπαιζε ο Σίλεσεν τον τερματοφύλακα. Ναι. Δεν έπαιζε ο Τερ Στέγγεν ήταν στο πρωτάθλημα. Ας πούμε, πάω φέτος θα μπορούσε θεωρητικά να το κάνει αυτό το κύπελο. Να παίζει ο Ρέι, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, ο Τσέσκο λειτουργεί αλλιώς. Okay. Λειτουργεί αλλιώς. Σπάτα δεν έπαιξε ο Ρέι. Μπορεί να παίξει σε Σπάτα με τον Ργοτέλη, νομίζω ότι είχε παίξει ο Πασχαλάκης και σε όλα τα μάτια μετά έπαιζε ο. Άρα έκανε δύο παιχνίδια, εντάξει. 500.000. Πασχαλάκης. Δηλαδή, φίλε, 500.000. Τουλάχιστον αυτό ο δανεισμό λογικά για να πήγε στο Μεξικό. Μάλλον τα χρήματα πληρώνει η Πατσούκα, δεν το λέω με σιγουριά, αλλά γενικά στο Μεξικό έχουν όλα. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Γιατί δεν γίνεται το Πάκο να έχει να πληρώνει 40 παίχτες ρόστερ. Ότι τους λείπουνε, δεν τους λείπουνε. Ναι, αυτό σου λέω. Σίβατ Γουαλαδάχα. Και κάπου έβλεπα ότι. Είχαν ένα Κωνσταρικανό τερματοφύλακα που έφυγε, ή μάλλον πήγε τώρα ο Παλέρμο, ή μάλλον ο Παλέρμο πήγε πριν λίγο καιρό και έψαχναν τερματοφύλακα τον ήξερα από την Αργεντινή. Και συνεχίζει εκεί. Χτάρα που ήταν ο Παλέρμο. Τριάδα του χρόνου, φίλε τερματοφυλάκων, Πασχαλάκη, Ζίβκοβιτς, Μελίσσα, θεωρείς καλή? Αρκετά. Και νομίζω ότι είσαι καλά.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Αν ο Ζίφκοβιτς έχει αποδεχθεί ότι θα είναι δεύτερο, οκ, είμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Νομίζω ότι το έχει αποδεχθεί, ρε φίλε. Ναι. Είναι πολύ καλή κίνηση. Για μένα είναι αμαρτία να είναι δεύτερο. Πόσο χρόνο είναι ο Ζίφκοβιτς? Ποιο μικρό το Πασχαλάκι δεν είναι? Είναι πάνω από 30. Ο Πασχαλάκι πόσο είναι? 30. 30. Ναι, ρε. 29-30. Εντάξει, τερματοφύλακα καλά είναι. Ζίφκοβιτς. 30 είναι και αυτό, οκ. Ναι. Ένα σχόλιο κάτρε, φίλε. Κάνει μια χρονιά ακόμα ο Πασχαλάκι καλή. Τάλιδα το καλοκαίρι. Ναι, ρε φίλε, Champions League έχουμε. Ναι, ρε φίλε. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Τάλιρα, Νάπολη εκεί πέρα που τον έχει στο... τον τσεκάρει όλη την ώρα. Και μετά Ζίφκοβιτς. Μια χαρά. Τι άδοχη κατάσταση, ναι, ετοιμάζει. Ο Σιαμπάν θα να πάει στο Παναθηναϊκό, αλλά δεν βλέπω να πηγαίνει εκεί. Γιατί έχουν τον. Πώς τον είναι. Πώς το λένε εκείνο το δεύτερο που έχουν πίσω το Διούδια και του αρέσει. Κότσαρη. Κότσαρη, σαν μπράβο. Ναι, κότσαρη. Δανεικό υποτίθεται αυτόν. Ο Κότσαρη. Λέω ότι μπορεί να το κρατήσουν, λέει τώρα. Ναι. Okay. Αυτό το παιδί λέει ότι έχει τρομερά χαρακτηριστικά. Δεν τον είδαμε. Είναι 19 χρονών. Τον έχουμε δει πολύ λίγο. Έχω δει την κοπέλα, την πάρα πολύ ωραία. Κάτσε πάμε πάνω. Okay. Κάπου θα τη δει την άκρη. Για τα τερματοφύλακα έχει ακόμα δρόμο. Βέβαια έχει λίγο χαλάσει αυτό το σκηνικό. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το σκηνικό που είχαμε στο νου μας παλιά. Ο τερματοφύλακας παίζει μεγαλύτερο και τέτοια πλέον. Και σε αρκετές ομάδες και δεν έχει σημασία ποια ηλικία. Δηλαδή ο Άλισον Μπέκερ που είναι στη Λίβερπουλ, ρε φίλε, που είναι τερματοφυλακάρα, πόσο χρόνο είναι? Είναι 30, δεν είναι 30. Ωραία. Ο Κέπα που πήρε η Τσέλσι, τι είναι, 30. Άρα, τα μπαλάγκα. Δεν είναι. Ο Κουέστα. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το σκηνικό. Ο Κουέστα μεγάλο δεν είναι. 27. Α, ναι, πιο ναι. Μεγάλο φαίνεται. Οκ. Okay. Γενικότερα έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό με του τερματοφύλακε. Οκ. Okay. Τώρα κάτι άλλο για τον Πάοκ δεν έχει προκύψει σήμερα. Ο Άλισον Μπέκερ είναι. Το 92. 26 χρόνια. Τίποτα. Για τερματοφύλακα είναι νήπιο. Ναι, υποτίθεται, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι η άποψη, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Γιατί πλέον ο τερματοφύλακας, πολλές ομάδες δεν τσεκάρουν μόνο τι κάνει κάτω από τα δοκάρια. Ο τερματοφύλακας είναι ο πρώτος επιτιθέμενος πλέον. Συμμετέχει στο build-up. Ναι. Πλέον. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Ή τουλάχιστον πρέπει να συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο. Όχι να την πετάει 40 καμπαλιά. Ναι, ακριβώς. Οπότε. Έχει αλλάξει το σκηνικό ότι πρέπει να είναι και πιο έμπειρος και 35 να είναι δεν είναι θέμα και όλα αυτά. Παίζουν και άλλα πράγματα πλέον με τον. Μάλιστα. Με τον τερματοφύλακα Νίκο Παπαδόπουλο. Έχω άδικο? Όχι. Μιλάω σωστά? Το ποδόσφαιρο αλλάζει και εξελίσσεται, Νίκο. Ακριβώς, Νίκο. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, Νίκο. Έτσι είναι. Και για τον Βλαχοδήμο διάβασα, λέει, το θέλει United. Πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Τώρα η Μπενφίκα, δηλαδή. Πέρα το συμβόλαιο με τον Σίλενσεν. Γιατί να το. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Εκτός αν αποφάσισε ότι θέλει να κάνει. Τώρα που κολλάει. Μην μπέρδεψε. Είπαμε για τον Βλαχοδήμο. Ναι. Η Μπενφίκα συμφωνεί με τον Σίλενσεν. Α, ο Σίλενσεν φεύγει την Μπαρτσελόνα. Okay. Θα πάει στην Μπενφίκα βασικό. Άρα ο Βλαχοδήμο τρεφίλε φεύγει. Και άλλοι θέλουν να κάνουν τα άλλα και τον Βλαχοδήμο. Ναι. Και τον Μπάκη. Για να τον πήραν, λογικά θα τον κάνουν τα άλλα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πάει στη United. Ήρθε η ώρα. Κάπου θα πάει σίγουρα. Ναι. Αλλά. Είναι πολύ καλό θεματοφύλακα. Βλέπετε πώ λειτουργεί στο εξωτερικό. Πουλάνε. Πολύ καλό. Γι' αυτό Αργιανέ. Όταν θα έρθει η πρόταση για το Βέλε. Όταν θα πάει ο Ματέο Γκαρθία στον Ολυμπιακό. Αλλά θα μου πει δεν του άρεσε. Δεν είναι δικό μου παίξ. Όταν θα έρθει το 1,5 χαρτί. Όταν θα πάει ο Βέλεφ στον Ολυμπιακό. 1,5 χαρτί. Ωραία. Θα πάω εγώ με το πεζό, θα τον πάρω, θα τον πάω στο αεροδρόμιο. Φραν, αμίγο κτλ. Αν πάει Νίκο, οκ okay, κτλ. Γεια σα. Και θα βρει άλλο πέρα. Αν το θέλει ο Ιβάν, ρε φιλέ, θα τον πα εκεί. Δεν νομίζω, αν τα λεφτά είναι καλά. Θα πάει ο Βέλεφ στον Μπάουκ. Ναι, ρε φιλέ. Θα μου κάνει πρόταση. Ναι. 5 εκατομμύρια. Κάντα 10. 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια και στον δίνω. Νομίζω είναι πολύ καλά. Καλά. 1,5 έδωσε για το Κατσερίδη, γιατί δεν θα πάρω εγώ 5 για το Βέλετ. Συμβόλαιο. Ε? Συμβόλαιο. Πόσα πλήρωσε την ομάδα του? Ελεύθερο ήταν. Ελεύθερο, ναι, αλλά και πάλι του 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή αμαρτία από το Θεό. Οκ. Okay. Εντάξει. Και ο Βέλετ δεν τον βλέπει. Και ο Βέλετ δεν παίρνει να πούμε 140-150 χιλιάρικα. Ναι, ρε φίλε, φοβερό. Φοβερό τι? Φοβερό. Και ο Βέλετ έπαιξε 30 παιχνίδια, ο Κατσερίδη έπαιξε 5. Αλλά γιατί, δεν έστρεπε γι' αυτό. Αλλά η μάνατζερ, φίλε. Ναι. Έπαιζε ο Κρέσπο εκεί και ο Βαρέλα, ξέρει. Βασική. Ναι, είδαμε και το Κατσερίδη. Ναι. Λίγο μπερδεύει λίγο τα πράγματα, μου φαίνεται. Κολλητό είναι, μωρέ, και τον υπερασπίζεσαι. Όχι, δεν τον υπερασπίζω. Πες, δεν έστριβε. Λες βλακεία. Βλακεία. Συγκρίνει ένα βασικό παίχτη σε μια ομάδα με έναν ο οποίο έπαιξε 5 μάτς. Ναι. Δεν ήταν για παραπάνω. Συγκρίνει ανώμια πράγματα. Δεν ήταν για παραπάνω. Σύγκρινε με αυτού που παίζανε. Σύγκρινε το Βέλεθ με το Κρέσπο. Σύγκρινε το Βέλεθ με το Βαρέλα. Μια χαρά καλύτερο. Ναι, okay. Μόνο τραυματισμού έχει. Γι' αυτό τρέχουν όλε οι ομάδε να τον πάρουν. Αφέξει συμβόλαιο. Ναι. Γιατί τον Κρέσπο ποιο ήρθε να τον πάρει? Κανένα. Ε τότε δεν είναι καλό ο Κρέσπο δηλαδή. Κρέσπο είναι. Σέντερ μπακάρα για τον Πάοκ, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Άρα, ο Βαρέλα δεν ήρθε, πήγε κανένα στον Πάρη. Άρα του λέγε ο μάνατζερ τώρα, φίλε. Τι του λέγε? Του λέγε, θα του βρει ομάδα, δεν του βρήκε. Τι να κάνουμε. Δεν του βρήκε.
Και λίγο δεν κακόπεσε. Και λέει, καλά, όχι. Δεν κακόπεσε. Σε καμία περίπτωση δεν κακόπεσε. Επίσης, φίλε, να ξέρεις ότι αυτοί παίξεις παίρνουν σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Έχει λίγο διαφορά, ξέρεις. Δεν είναι το ίδιο. Παίζουν σε άμυνα η οποία τρώει ένα γκολ στα πέντε παιχνίδια. Γιατί κάνεις λίγο ανώμιες συγκρίσεις γενικότερα, σε βλέπω. Πού? Super League. Α, okay. Θα κάνει και το χρόνο με τα play-off. Θα κάνει, βεβαίως. Που είπες ότι θα είναι σίγουρα στην πρώτη εξάδα. Βεβαίως. Γιατί να μην είναι. Δεν το έχω ξεχάσει. Γιατί να μην είναι. Αυτό λέω, γιατί να μην είναι. Φυσικά. Ναι. Of course, Νίκο. Φυσικά και θα είναι. Εννοείται. Ο Ματέο Γκαρσία, πού θα πάει τελικά. Δεν έχω ιδέα. Τι μαθαίνεις. Εγώ πιστεύω θα πάει Μεξικό. Θα πάει Μεξικό, θα πάει Ολυμπιακό. Ναι. Κοίτα, με βάση τη δήλωση του Προέδρου που είχε κάνει πριν λίγο καιρό, είπε ότι έχει πουληθεί σε ομάδα που δεν είναι στην Ελλάδα. Α, έχει πουληθεί ήδη. Ναι, έτσι έχει πει. Καλά, άρα δεν έχει κάνει πρόταση 1,5 εκατομμύριο, ρε φίλε. Λιγότερο. Στα λόγια ήτανε. Όχι, έχει κάνει και την πρόταση, αλλά εντάξει. Οι άλλοι θέλουν 3 εκατομμύρια. Μπράβο. Ποιο θα πάρει. Δηλαδή, η Λας Πάλμας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εδώ τον Αράουχο ζητούσε 10. Κάτσε. Ηρεμήστε λίγο και είπαμε. Καλός είναι, δεν λέω. Καλός. Καλός. Αλλά μην το ξεφτιλίζουμε. Υπερκοστολογούν γιατί θέλουν να βάλουν λεφτά, γιατί η χρονιά φέτος ήταν καταστροφική. Θέλουν να καλύψουν λίγο τη γασούρα για να πάνε του χρόνου για άνοδο. Εντάξει. Να. Φέρε καρπίδι αυτό τον Γκάλβεθ. Φέρε τον αυτή τη στο περάρα. Αλεχάνδρο Γκάλβεθ. Γκάλβεθ. Έχει να γίνει σταρδάμ αυτόν. Αφού είπε είναι ακριβώ, ρε φίλε. Καλά, δεν είναι ότι δεν σταματά να ασχολείσαι. Την έχει αυτή την περίπτωση, την παρατηρεί διακριτικά. Αυτό που λέμε πάντα. Παρακολουθούν διακριτικά. Την διακριτικά την περίπτωση του Γκάλβεθ. Του Γκάλβεθ. Ναι, αυτά ρε παιδί μου τα γνωστά δημοσιογραφικά κλισέ που όμω είναι η πραγματικότητα. Όπως δηλαδή διακριτικά, τι εννοεί διακριτικά. Δηλαδή τον βλέπει να περνάει, αλλά δεν τσεκάρει το βλέμμα κατευθείαν. Ναι. Το κάνει λίγο έτσι, α πούμε. Με την άκρη του ματιού. Ναι. Λοιπόν, όπω είναι η πραγματικότητα, θα κλείσουμε. Γιατί φτάσαμε και 57. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, πού θα κλείσει. Περίμενε. Πού θα κλείσει. Τι πού θα κλείσω. Φίλε, και στην Άλφα έχει έρθει ο Γιώργος Ζαγόρας. Α, έχει έρθει. Έχουμε πάρει το OK. Άρα, φίλε. Από τον Ιχολύπτη. Τον είδα, άρα κάπου εδώ ευχαριστούμε τη στοίχημα που ήταν μαζί μας. Την ευχαριστούμε. Την ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς θα ξαναπούμε πότε. Την Τρίτη, δεν έχω κάποια ενημέρωση άλλη. Την Τρίτη, λοιπόν, 10 η ώρα, η εκπομπή θα είναι εδώ. Έτσι. Όταν ενημερωθούμε για κάτι άλλο, θα σα πω. Έτσι, φιλαράκι μου. Τώρα τα λέω σωστά. Καλή ακροατές. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Στο Λίμπερο 104.